Έπαιξε ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση της Ευρωλίγας. Σε έναν αγώνα δεν υπήρχε παίκτης στην ομάδα μας που να μην υπάρχει τραυματίας. Είτε ένας, είτε δύο, Άκη, είτε και τρεις. Συνέχεια ήταν τραυματίες οι παίκτες μας σε όλους τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μας έκανε ένα 8-2 και είμαστε τώρα στους 8. Σε λίγο θα ξέρουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες που θα είναι στον όμιλο. Όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Αρκεί να έχουμε η ομάδα μας να μην έχει άλλους τραυματισμούς. Ο Σπανούλης, ο παιχταράς μας, ο πρώτος παίκτης στην Ευρώπη για μένα και για πολύ κόσμο, πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο, όχι πολύ κόσμο, πάρα πολλές χιλιάδες. Στην Ευρώπη, εκατομμύρια πιστεύουν ότι είναι ο Σπανούλης πρώτος. 68-81 τελείωσε ο αγώνας. Και να επανέλθει και ο Λοντζέσκι, ο Αγραβάνης, ο καινούριος παίκτης που πήραμε να βρει τα συστήματα του Σφαιρόπουλου και να δεθεί με την ομάδα μας. Να μάθει. Ναι, γιατί όσο να είναι, ξαφνικά έρθει σε ένα... Όχι, δεν γίνεται. Εντάξει. Θα δούμε τώρα, σε λίγο θα ξέρουμε, θα σας πούμε, μάλλον θα τους ξέρετε και εσείς, θα το συζητήσουμε ποιες ομάδες ήταν στον όμιλό μας. Από εκεί και πέρα έγινε και η κλήρωση κυπέλλου στο ποδόσφαιρο σήμερα, ο Ολυμπιακός με τα Χανιά. Προχωράμε και εκεί. Μας βλέπω για τα Χανιά. Εύκολα. Άστα εύκολα. Γιατί δύσκολο είναι. Να πάρουμε καράβι. Φουρτούνα. Φουρτούνα, υπάρχει αεροπλάνο. Όχι, μεγάλα βαπόρια. Δεν είχα πάρει. Ναι, πάμε με το Κίδον. Ποιο Κίδον ρε τάχει. Ποιο έχει. Κίδον. Έχουνε παραπλήσει τα Κίδον. Α, ναι, δεν ήξερα. Τέλος πάντων, όποιο πάει στην Κρήτη να μας πάρει. Πού να θυμάμαι κι εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, με τον πορτοκαλί ήλιο. Ναι. Αύριο παίζει η ομάδα μας με την Καλονή. Να συνεχίσει το σερί στις νίκες που... Τις νίκες να συνεχίσουμε, το σερί, ναι, μετά. Αυτά τα σερί, ναι, σωστό. Και εδώ θα είμαστε. Έρχονται και οι γιορτές, η ομάδα μας θα ξεκουράσει. Φοβερή υποδοχή στη Μυτιλήνη παρεμπιπτόντως. Ναι, τα παιδιά εκεί, ναι. Μπράβο. Και αύριο ετοιμάζουν, είναι δραστήρια εκεί με ναι, το... Ναι, είναι πολύ και που δεν είναι τέλος πάντων. Θα ξεκουραστούν και οι παίξεις μας μέσα στις γιορτές και τα λοιπά και πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Θα γίνει και μια έτσι, κάποιοι παίκτες μας όλη η ομάδα, δηλαδή 9 μέρες, 8 με 9 μέρες θα είναι εκεί. Τι, η ξεκούρασή του. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα γίνει και μια μίνι προετοιμασία και θα δείτε τον Ολυμπιακό. Να την Ολυμπιακό. Προετοιμασία. Θα μην... Έτσι λέγεται, Άκη μου, έτσι λέγεται. θα δείτε τον Ολυμπιακό στη συνέχεια και του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Ξεκούρασή ναι, όταν ξεκουράσει μετά δεν παίζει. Δεν κάνει τον ίδιο ρυθμό προπόνηση που άφησε. Πα στο πιο εντατικό. Θέλει μήνυ προετοιμασία. Πα πιο εντατικά, βέβαια. Και αφού ξεκουράσει. Τι, ξαφνικά θα πα όπω ήσουν πριν και ξεκουράσει, δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε. Εσεί που έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι, Άκη μου. Λοιπόν. Αυτά είναι ο Λίγης. Για να περάσουμε στα κωμικά. Και ακόμη καβαλή. Ο πρόεδρος Παναϊκού ρε παιδί. Στέλνει κάτι γράμματα. Α στείλω ένα γράμμα, λέει. Τι, έλεγα να στείλω ένα γράμμα. Ναι, έλεγα του. Να σου πω, πού το στείλε, στον Άγιο Βασιλή. Όχι, Άκη, στον Πρωθυπουργό. Άντε, ναι. Τι θέλει. Ζητάει και τα αρέστα αυτό. Τι γίνεται με τον Πρωθυπουργό. Τι έκανε ο Πρωθυπουργό. Όχι, δεν έκανε. Τι θέλει να κάνει, μάλλον. Ναι, να θωωθεί. Ναι. Να πάρει τους βαθμούς πίσω, ναι. Να νικήσει τον Ολυμπιακό. Ωραία. Που μου λέει ότι δεν έφυγε μόνος του, τι λέει. Στον Άγιο Βασίλη. Ναι. Και να ανοίξει ένα δεδικασμένο. Ναι. Δηλαδή όλες οι ομάδες να κάνουν αυτά. Τίποτα, να πηγαίνουν στον Πρωθυπουργό Άκη. Τίποτα. Δηλαδή τι, δηλαδή, έχουν κάνει τα έσχια, ας πούμε, και εγώ πώς το βλέπω, ας πούμε πώς το βλέπω εγώ. Ναι. Αυτό. Καταρχήν είναι για σένα. Τι ζητάει να μας... Ναι, ρε, εντάξει, τι να ζητήσει και από πού. Γιατί όλη η Ελλάδα τα είδε αυτά. Τι να ζητήσει τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να πας από το Μανάβι να ζητάς. Ψωμί. Ψωμί. Τι να ζητήσει. Από πού να, και από πού να ζητήσει. Τώρα το θυμήθηκε λοιπόν. Εγώ το βλέπω αυτό για εσωτερική κατανάλωση, έτσι. Για πιο πολύ. Και μια μορφή πίεσης
προς τα αρμόδια έργονα, δηλαδή την Επιτροπή Εφέσεων, να βγάλει μια απόφαση να είναι κι άλλο επίοικης, γιατί είναι ήταν ήδη επίοικης η πρώτη απόφαση, έτσι. Κι άλλες αγωνιστικές έπρεπε να φάει και από του χρόνου μείωση βαθμών και θέλουν Παναθηναϊκός είναι αυτός, θέλουν κι άλλη επίοικια. Με την επίοικια αυτή βέβαια όμως και με τις επιστολές της αυτά που ζητάει, με λίγα λόγια, τι μας λέει, ότι να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο, ναι, να μπαίνει κάθε ομάδα μέσα. Όχι, η ομάδα, ο κόσμος της μέσα, ναι, να τα σπάει. Ναι, ο κόσμος της ομάδα, ναι, ομάδα θα μπει έτσι. Ναι, αυτοί που άλλο που δεν θέλουν να παίξουν. Με τις κουκούλες, ναι, με τα σίδερα, οι μισθοφόροι, πώς θα το πω. Έτσι, έτσι τα πράγματα. Με λίγα λόγια. Όχι αυτοί που αγαπάνε, αυτοί που αγαπάνε δεν μπαίνουν μέσα. Έτσι, με λίγα λόγια, όποιος θέλει να κάνει επεισόδια, έτσι, θα μπαίνει μέσα, θα δίνει τον κόσμο, θα διακόπτει το παιχνίδι. Ναι. Ξανά μόνο. Θα πυροβολεί, έτσι. Ναι. Και μετά θα αθωώνεται με μια επιστολή στον, ναι, Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει τέτοιο δικασμένο, έτσι. Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, βέβαια πολύ. Την ΕΚ και αυτά βέβαια, τα κανάλια αυτά, τα δημόσια όλων των Ελλήνων, να μην το παίξουνε. Σιγά την είδηση ρε, που μου βάλατε, δηλαδή ότι Καρακεζηλίκη κάνει ο καθένας θα το βάζει στα στατιστικά. Ό,τι του κατέβει του κάθε μονικού και του κάθε ψυχοπαθή, θα το βάζει στα αθλητικά. Τι, σαν αντίβαρο, δηλαδή ότι να ικανοποιήσουμε και τους άλλους. Τι να ικανοποιήσετε, μια αρρωστημένη φαντασίωση. Τι να ικανοποιήσετε και μου το βάζετε και στα αθλητικά, όποτε του καπνίσει του κάθε Καραγκιόζη να... Όποιος Καραγκιόζης βγάλει οτιδήποτε ανακοίνωση θέλει να την κοτσάρουμε και στα αθλητικά και της κρατικής τηλεόρασης. Υπερκαλύπτοντας άλλα κανάλια, άλλα θέματα. Λοιπόν, το θέμα όμως το μεγάλο, το σκάνδαλο το μεγάλο, Τάκη, είναι, εντάξει, αυτά τα 20 εκατομμύρια της ΑΕΚ. Εντάξει, να γίνουν και αυτά με μια σωστή σειρά, έτσι. Να φτιαχτεί πρώτα κάποιο γήπεδο και μετά να φτιαχτούν οι δρόμοι για να πάνε στο γήπεδο. Όχι να φτιαχτούν οι δρόμοι και, γήπεδο να μην, και ο περιβάλλοντας χώρος και γήπεδο να μην υπάρχει ποτέ. Να βρεθούν τα λεφτά. Α, και κάτι άλλο που ακούτε. Από το να εγκριθεί ένα κονδύλι μέχρι να αποδοθούν τα λεφτά έχει μεγάλη απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι αυτά τα 8 εκατομμύρια που θέλουν να δώσουν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δίνει το κράτος σε μια εταιρεία, σε ένα ιδιώτη, 8 εκατομμύρια για να φτιάξει σουίτες, για να οικονομάει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τουλάχιστον. Ναι. Με ποιο σκόπο, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να μας δώσουν και εμάς ρε και 8 εκατομμύρια και, καλά, σε κάθε, και, εμείς, και σε κάθε πόλη. Δεν πάμε να φτιάξουμε και εμείς. Λέει, κάτσε να το αναλύσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αυτό σου λέω. Λέει για να. Πώς το είπα, αναβάθμιση. Τι αναβάθμιση. Δεν ξέρω πώς το λένε. Πώς το είπανε. Τι δικαιολογία, πώς το βρήκε το, πώς λέγεται ο όρος αυτός που δώσαν τα 8 εκατομμύρια εσύ. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε. Ναι, βρήκανε μια δικαιολογία ότι και καλά να φτιάξουν το. Το πελτήρι. Το γήπεδο. Το ανάπτυ να κάνουν. Ναι. Ποιο γήπεδο, σουίτες θα φτιάξουν. Σουίτες, ναι, θέλουν να φτιάξουν σουίτες. Να βγάλουν εκείνο το υπόστεγο. Να κολλήσουν με λεφτά δικά μου και δικά σου και του καθενός Έλληνα πολίτη. Να δώσουμε λεφτά στον Παναθηναϊκό για να έχει 2 εκατομμύρια έσοδα επειδή δεν μπορεί να βγει ποτέ στο Champions League και επειδή γκρινιάζει ίσως. Και δεν θα τα επιστρέψει κιόλα τα 8. Δεν θα τα επιστρέψει. Τα 8 πάνε, δηλαδή χάρισμα, ναι, τα 8. Πλημμυρίζει ο κόσμος και η περιφέρεια μου βγάζει για τον Παναθηναϊκό. Και όποτε βρέχει, πλημμυρίζει ο κόσμος. Δηλαδή χάνουν τα αυτοκίνητά τους, τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα το θεωρούσα σωστό αυτό να ήταν σε ένα γενικότερο κονδύλι. Δηλαδή. Να πει Ελλάδο Πανιόνιε, πάρε και εσύ 8 εκατομμύρια να φτιάξεις και εσύ σουίτες. Και ο Απόλλων και εσύ, ο... Να αυγωθείς, να έχεις να οικονομήσεις και εσύ να κάνεις, έτσι. Ελλάδο, ποιες άλλες ομάδες είναι. Γιάννενα, πάρε και εσύ. Ελλάδο Γιάννενα, πάρε Λεβέντη μου. Ναι, περισσεύουν τόσα πολλά, τόσα πολλά περισσεύουν. Ναι, προφανώς περισσεύουν, για να τα δεις στον Παναθηναϊκό. Α, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα η δωρεά. Ακόμα σε μεγάλο συντάξει θα δώσουμε στον Παναθηναϊκό να οικονομάει ο Λαφούζο. Ναι, 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 η Δούρου... Η Δούρου, άμα το κάνει αυτό, έτσι, δεν ξαναβρίσκεις όχι την επαρχία. Το σύνδημα το γνωστό που άκουγες από εκεί, ναι, θα τα ακούς από εδώ. Έτσι. Δεν υπάρχει θέμα, όπως και όλη η κυβέρνησή σου, αυτά τα τσάτσικα που κάνετε,
να χρυσώνεται το χάπι. Ποιο χάπι? Το χάπι είναι για να το παίρνει της Εφθανασίας ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν είναι η κάθε κυβέρνηση να είναι δεκανίκη του Βάζελου, ούτε να δίνει λεφτά στο Βάζελο. Ούτε και σε καμιά άλλη ομάδα. Ή να τα δώσει σε όλες. Άμα θέλει να φαίνεται τίμια, να είναι τίμια, να φαίνεται κιόλας. Δώσε σε όλες. Τόσες ομάδες είναι στην Αλφαεθνική. Όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα γηπεδικό. Όλα τα γήπεδα είναι αχούρια και πολλά είναι και περισσότερο και από τη Λεωφόρο που θέλουν να την εξοραίσουν. Έτσι, αυτό είναι σκάνδαλο μεγάλο. Δεν μπορεί το κράτος σε καιρούς ύφεσης και κρίσης που είμαστε όλοι στη Λιγκούρα να πηγαίνει να δίνει 8 εκατομμύρια στον Αλαφούζο για να μην γκρινιάζει από τα κανάλια του. Έτσι. Και για να γλιτώσει το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Αν θέλετε για πολιτικό κόστος, θα μιλήσουμε από εδώ, από τον Πειραιά για πολιτικό κόστος ή από τον Ολυμπιακό. Αυτά που κάνετε, δηλαδή όλη η ανισονομία και αυτά η αβάντα, θα τη βρείτε μπροστά σας. Και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην αντιταθούμε σε αυτό το σκάνδαλο, έτσι. Γιατί πρόκειται περί σκανδάλου. Και το ξαναλέμε. Η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο. Να δούμε και από εκεί. Όχι και να... εκεί πρέπει ο άλλος να βγάλει λεφτά. Θέλει να φαίνονται στο τραπέζι επάνω. Αυτοί τι θέλουν να κάνουν. Γύρω-γύρω, Σάββατο και στη Μέση Κυριακή. Ρε παιδιά. Να φτιάξουν. Και άκου τι θέλουν. Λέει να φτιάξουν όλο το περιβάλλον, ναι, τα χώρα, πάρουν τα λεφτά. Ναι. Πάρουν τα λεφτά. Ποιος θα πάρει? Μια εταιρεία του Μελισσανίδη. Έτσι. Θα, ναι, πάρει τα λεφτά. Να φτιάξει δρόμο. Ναι. Δεν γίνεται να τα. Πρώτα φτιάχνει το γήπεδο. Να βγάλει λεφτά. Να δει. Ρε συναδεί. Να δει και η νεομαρχία. Ναι, φτιάχνετε ένα γήπεδο. Α, ωραία, πρόσβαση από εδώ. Πώς θα φτιαχτεί αυτό ο δρόμο? Πώς θα φτιάξει το γήπεδο, και δεν πρέπει να βγάλει λεφτά? Για να του δώσει και η νεομαρχία τα υπόλοιπα που του λείπουνε. Η νεομαρχία δεν του δώσει να φτιάξει γήπεδο, θα του δώσει για τον περιβάλλοντα χώρο. Ωραία. Έτσι δεν το έχουν δικαιολογήσει. Α, έτσι έχουν. Ναι, αλλά μην γίνει πρώτα περιβάλλοντα χώρο και στη μέση δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν. Και εγώ τα βλέπω, τέλος πάντων. Λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά δεν θα, πάνε, δεν θα φύγουν καν, ρε, ούτε καν θα φύγουν. Ναι, από εδώ, από εκεί, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι. Θα δούμε, θα τα δούμε, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Γιατί και ο Ολυμπιακός, αμά, γιατί λέγαμε. Ο Ολυμπιακός, όχι. Είπαμε και για τον Πανιούνιο και για τον Απόλλων, είπε πριν, και το λέω κι εγώ. Αλλά και ο Ολυμπιακός δικαιούται. Και εμείς θα φτιάξουμε άλλες 10 σουίτες. Άλλες 10 σουίτες. Αλλά διάζωμα. Ναι, γιατί η τσάμπα δεν είναι. Η τσάμπα δεν είναι. Το κράτος, το καλό το κράτος. Έτσι δεν είναι. Ή δεν είναι για όλους το ίδιο το κράτος? Δεν είναι, το ξέρουμε χρόνια τώρα. Γιατί έτσι, και γιατί το γήπεδο που θέλει. Ο Ολυμπιακός που ήταν τσιγκάνος 80 χρόνια και γίνανε και από εδώ και από εκεί. Και μόνο με τα λεφτά που έδινε το 15% επί του τζίρου. Έτσι δεν ήταν. 30 χρόνια, πόσο 40 χρόνια, θα είχαμε φτιάξει δύο καραϊσκάκι. Άλλα δύο καραϊσκάκι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το καραϊσκάκι δεν είναι δικό μας. Ναι. Έτσι. Όλοι έχουν γήπεδο, τους το έχουν διπλοχαρίσει. Στον ΠΑΟ, κάτι στο Παλατάκι λέει θα ήταν όλο των Ελλήνων. Ναι, ναι, και τι είναι μόνο να του ΠΑΟ. Αυτή ήταν πιο μόνο του ΠΑΟ, τώρα του κολλητά 9 μέρα. Και πάμε, περιφέρεια, εδώ υπάρχει αυτοκράτορα στο ελληνικό πόλο, έτσι. Ή να το πούμε αλλιώς, μια ομάδα που τα έχει σαρώσει όλα και στο ανδρικό και στο γυναικείο και δεν υπάρχει κολυμπητήριο στον Πειραιά. Δεν υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ στον Πειραιά, είναι 2-3 δηλαδή για να παίζουν οι Εσκανά και αυτά δηλαδή, τα κατηγορία. Ο Ερμής παίζει, μωρέ, και ο Φάρος. Δεν παίζουν 2 ώρα το βράδυ, τους βάζουν να παίζουν επειδή δεν έχουν ώρες. Σε 2 γήπεδα γίνονται όλα και όλα. Και να πάρα μου δώσετε εσείς λεφτά, 8 εκατομμύρια για εξοραϊσμό. Θα δείτε τον εξοραϊσμό που έχετε να πάτε και εσείς. Άλλωστε, εκεί, ένα λεπτό, μια απατεωνία. Άλλωστε και οι δύο πρόεδροι που ζητάνε τα λεφτά, ο ένας 8 και άλλος 20. Παμπλουτί. Έχουν λεφτά. Ο ένας έχει βάλει 23 εκατομμύρια. Έχει βάλει 23 εκατομμύρια και ο άλλος έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά που δεν βάζει ούτε ένα εκατομμύριο σε όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα της ΑΕΚ. Γιατί αν έβαζε ένα εκατομμύριο από 300.000 αντρικό, γυναικείο, βόλε κτλ. Θα παίρνετε πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά πού θα το πάρετε, αφού δεν. Να σου πω. Με 50.000 εκατομμύρια πώς μπήκανε δουλειά. Και να βάζει Ολυμπιακός 300.000 και 400.000. Κάτσε, θα τα δούμε εδώ με του Σκορπάου και του δύο. Δεν γίνεται αυτά τα σκοπίνε. 23 εκατομμύρια πώς μπήκανε. Ξέρω εγώ. Έγινε κάποια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Ναι, έτσι λέει. Κάτσε, και εγώ λέω ότι έχω τώρα εδώ πέρα στο. Πώς το λένε, στο κάτω στο μικρολίμανο έχω ένα κότερο. Εντάξει. Λοιπόν, ήμουν και εγώ στο κότερο. Με τα κότερα. Έτσι. Λοιπόν, για να βάλει κάποιος να αποδειχτεί, δηλαδή στις ΠΑΕ πώς μένουν τα λεφτά? Με τις αυξήσεις με το ελληνικό κεφαλαίο. Είδαμε καμία. Έτσι, είδατε καμιά αύξηση? Είδατε να βγει κανείς ισολογισμός?
Δηλαδή, που, τι είπαν 23 εκατομμύρια με το στόμα. Γελάς εδώ, μπορεί να γελάσει 23 εκατομμύρια. Φοβερά. Καταρχήν έπρεπε. Αυτός ο άνθρωπος που λέει θέλει 8 εκατομμύρια έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραιτηθεί. Ήξερα να το βάλανε στο συμβούλιο. Δεν έλεγε, εγώ παρετούμε, ρε παιδί μου. Τι να πούνε τώρα. Ε? Λοιπόν, δεν έλεγε. Κάτι κάνει άλλο να βάλει πλάτη. Άλλος... Γιατί ζητάει πλάτη. Ζητάει πλάτη των 8 εκατομμυρίων από το κράτος. Ναι. Ζητάει και άλλη πλάτη να βάλουν και άλλη λεφτά. Η Πάμπλη, την Παναγή. Ναι, πού είναι. Οι αριστοκράτες. Εσύ λες ότι έχεις βάλει 23. Αφού μια χαρά είσαι με τα 23. Θα έχεις κάνει ομαδάρα. Ναι, έπα στη Μαλαισία, καλά, αυτά ήταν. Δεν τα πήγε για μας. Τα φετινά και δεν τα περσινά που χρωστάς να μας πεις. Δεν τα πήγε για μας. Γι' αυτό σε κοίτα είπε. Ναι. Θα τον έχετε. Θα θέλετε να τον έδιωξετε. Αυτά δεν γίνονται, μάκες. Θα θέλετε να τον έδιωξετε. Το Σονόρα και θα. Θα σας έχω βάλει και 23. Να ξεκρεώσουμε και από εκεί. Πάμε στον άλλο να το σκορπάω. Ο άλλος το σκορπάω, τι είπε Τάκη, λέει και όλη την Μπαρτσελόνα λέει να πάρω. Ναι. Αυτά που ξέρει. Και όλη την Μπαρτσελόνα, ναι, τις πέφτες της Μπαρτσελόνας και τις βάλω τη φανέλα ναι. της ΑΕ. Ναι. Δηλαδή ο Μέσα φορέσει τη φανέλα του Μπονανότε. Ναι, ναι, ναι. Όλοι, ο καθένας. Ναι, ναι. Όλοι, ρε παιδί, ναι. Και θα πάρε να χάσει το πρωτάθλημα. Εσύ. Πάρε τι. Όχι. Καταρχήν μιλές αυτό το όνομα της Μπαρτσελόνα και τους κολλήσεις φτώχεια. Και μη πρωτάθλημα. Ναι. Ένα. Δεύτερον. Ποια Μπαρτσελόνα πάρει, δηλαδή. Για μένα ούτε τη Λούγκο δεν μπορεί να αγοράσει. Τη Λούγκο και την Ποποφοβεντίνα δεν μπορεί να την αγοράσει. Έτσι χτύπησε από εκεί. Δεν θα αγοράσει. Ρε αυτές τις απατεωγές που σας λέει. Κορόιδα εκτζίδες. Είναι αυτές οι ίδιες που σας έλεγε πριν 3 χρόνια. Πάμε κάτω να ξοφλήσουμε. Και όταν θα πάμε πρώτη εθνική, θα πάρουμε και πρωτάθλημα και θα έχουμε και γήπεδο. Ρε παιδί μου. Αυτά σας έλεγα. Κάνε την αρχή, βρε Τίγρη, και πάρε ένα παίκτη της Μπαρτσελόνα, της Μπαρτσελόνα Β. Ναι, όχι. Β. Της Μπαρτσελόνας του Μπραχαμίου. Ναι. Πάρε του Μπραχάμι την Μπαρτσελόνα. Πάρε μια αρχή τώρα και πάρε ένα παίκτη όπως. Ναι. Ένα ισπανικό όνομα. Ένα. Την Μπαρτσελόνα να πάρει, την παίκτη να πάρει. Οι εξής μεταγραφές που έκανε. Ρε πήγε πάρει τη Χιρόνα, ρε. Πλήρωσε η ομάδα. Άσε μάρε τώρα. 160.000 για τον Κυριακίδη στη Λάρισα. Για μην το πάρουμε. Αυτά είναι. Η Λάρισα είναι Μπαρτσελόνα. Ναι. Κάνε εσύ την αρχή. Τέτοιο παραμύθι, ρε. Πάρε ένα παίκτη της Μπαρτσελόνα και δύο, ας πούμε, και τρεις. Πάρε και τη Φοπεγαντίνα. Ναι, τι να γίνει, ρε. Τι γίνεται, ρε. Τον παίκτη του Μπραχαμίου της Μπαρτσελόνα, αυτόν έχεις μπερδέψει. Ρε, άλλο Ράτσα. Του Αγίου Δημητρή που λένε Μπάρτσα, πώς το λένε. Άλλο Ράτσα, μήπως Ράτσα. Τη Ράτσα εννοείς σου, τι είπε. Θέλει να πάει. Ρε, τι απαιτείτε. Ούτε τα εστία δεν έχετε να πάτε στη Μπαρτσελόνα. Δεν θα πάτε και παίκτη τη Μπαρτσελόνα. Και θα τραγούδισαν εδώ, λέει Άκη, και πάλι πρωτάθλημα δεν έπαιρνε. Ρε, πήγαινε πάλι εσύ. Πού θα τι βάλει καταρχήν να παίξει. Πού θα βάλει το Μέση να παίζει. Σε ποιο χωράφι. Όχι, μπορεί να πάει στη θέση του Μανταλού. Ναι, τι λες τώρα, Μέση μωρά, άσε τώρα. Σταματισμούς, έτσι η εθνική του δεν πάει καλά, ναι. Δεν θέλει, δεν κάνει. Δεν κάνει. Τέλος πάντων, χάρηκε η Μπαρτσελόνα, χάρηκε γιατί... Έχει γίνει... Λοιπόν, να μην ανησυχεί η Μπαρτσελόνα, ναι. Να μείνει με τους παίκτες που έχει. Το ψήσαμε από εδώ πέρα. Όχι, εγώ νομίζω να του κάνει καμιά νέο συμβολέο, ρε. Να μην αφήνετε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα ο Λαπόρτα. Πώς ποιοι είναι αυτοί, δεν είναι. Φλόρ, ποιο είναι ο πρόεδρο του Μπαρσελόνα. Ο Λαπόρτα μου. Λαπόρτα. Ναι. Λαπόρτα, αγόρι μου, κανένα άγχο. Τον έχουμε εμεί εδώ τον Τίγρη, τον κρατάμε. Ήταν έτοιμο να δώσει όλα τα λεφτά και κρατήθηκε το άλλο. Ρε πήγαινε πάλι τον Κόνιο και τον Καράχο. Κόνιο, Καράχο, πούτα και λαμπαριό. Ο ύπος Ρινοράκησε. Και βλέπουμε τώρα. Ρινοράκησε ο ύπος. Που θα τους έπαιρνες και δεν θα έπαιρνες πρωτάθλημα. Ναι, γιατί ίσως εμείς πηγαίναμε και αγοράζαμε τους παίκτες της Ρεάλ. Ναι, ναι. Που θα τους αγοράζαμε εμείς. Ναι. Γιατί εδώ πέρα γράφει, εσείς που λέτε ότι ο Μαρινάκης δεν έχει λεφτά, πάμε, ας τον Ολυμπιακό. Πάμε και στα προσωπικά. Δεν έχει πει κάτι. 65ος εφοπλιστής στον κόσμο. Και με 12 θέσεις άνοδο από πέρυσι. Αυτά, δηλαδή πώς είναι εμείς που μετράμε και είμαστε πιο ρέστοι, έτσι και... Πριν ήταν ο Κόκαλης. Πού να βρείτε ρε Κόκαλη και Μαρινά. Την ίδια άνοδο είχαμε το Μαρινά και εγώ προς τα κάτω. Ναι. Εσύ πώς... Εγώ πήγα 150 θέσεις κάτω. Ανέβηκα 18 θέσεις, ναι, Τάκη, στο επίπεδο της στόχιας.
Α, ναι. Δηλαδή σου λέω για πολύ μπροστά. Εγώ είμαι δύο φορές πιο κάτω. Πρέπει να περνάω τον Παναθηναϊκό. Τι, στη φτώχεια. Δεν τον περνάει κανείς. Ναι, ρε, δεν τον περνάει κανείς. Το περνάω. Τίπο, δεν τον περνάει κανείς, όχι. Τα βαζέλια δεν τα περνάει κανείς. Αλλά θα στείλω κι εγώ ένα γράμμα εδώ, ετοιμάζω. Μάκε. Δεν σε κάνω. Έχω ετοιμάσει το φάκελο. Πού το στείλε το γράμμα, αλάφου σα, ρε. Με καμινάδα. Στη Ριγίλη. Πού είναι, είναι αυτό ο Τζο. Στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου και λέω Ριγίλη. Ναι. Και τι έλεγε. Και το διάβασε ο Τσίπρα και λέει πω. Το έδωσε στη Λαγκάρντ, λέει, ναι. Ήταν λέει, ο παπάς. Ο παπάς τι θέλει. Ρε τι γέλιο έχετε, ρε τι γέλιο έχετε, ρε. Ρε δελά μου, τι γέλιο έχετε. Γέλιο, πραγματικό βγάζετε γέλιο, τι να κάνουμε. Ρε, να κάνουμε μια παρένθεση γιατί μου ήρθαν οι ομάδες εδώ, εκεί, του ομίλου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω από τις 8 ομάδες, ναι. Προκρίνονται οι 4. Είναι ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα, η Μπάμπερκ, πώς λένε, η Ρεάλ, η Τσεσεκά, η Κίμκι, Χίμκι, πώς λένε, ναι, όπως και... Λαμποράτ και Ζαλγκίρις, ωραία. Μάνι μάνι, 4 δεν προκρίνονται, ωραία. Ο Ολυμπιακός είναι ο ένας, πρώτος. Δεύτερη Μπαρτσελόνα, τρίτη Ρεάλ, τέταρτη Τσεσεκά. Αυτοί οι 4 προκριθήκαν από τον όμιλο του Ολυμπιακού. Πάει αυτό, κλείδωσε. Ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω. Πάμε στον όμιλο του Παναθηναϊκού. Φενέρ, Εφές, Νταμπισάρκα, τι λέει. Νταρουσάφαγα, Νταμπισάρκα. Νταρουσάφαγα, εντάξει, μπήκε το χέρι σου μπροστά. Λοκομοτίβ, Μάλαγα, Ερυθρός Αστέρας και Τσετεβίτα. Εδώ βλέπω τις εξής 4. Φενέρ πρώτη. Δεύτερη η ΕΦΕΣ. Τρίτη η Λοκομοτίβ. Και τέταρτη η Μάλαγα ή ο Ερυθρός Αστέρας. Όχι, Ερυθρός Αστέρας, τα αδέρφια μας. Ναι, λέω ρε παιδί, μία από τις δύο. Είναι δίκαιος. Να μην βάλω και εγώ μια φορά. Τέλος η Μάλαγα, τέταρτος ο Ερυθρός Αστέρας. Βγαίνει η Μάλαγα, μπαίνει. Μπήκε ο Ερυθρός Αστέρας. Σε ένα σβέντα. Λοιπόν, ξαναλέω, Φενέρ, ΕΦΕΣ, Λοκομοτίβ. Έτσι, και Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν. Και από τον όμιλο Ολυμπιακού εμείς, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Τσεσεκά. Και μια και θα βγούμε πρώτοι, παίζουμε... Άχιτς Γκάλι και ταχιαστή. Ναι, βέβαια, εκεί. Ρε, πόσο μπροστά είναι. Παίζουμε... Αφού είμαστε μαζί εκεί, δεν τα παίξουμε τώρα. Με... Αφού είμαστε στον ίδιο όμιλο, ρε, ταχιαστή. Δεν όχι, έχει πάει στα χειαστή, δεν κατάλαβε. Πάει, το περάσαμε. Ναι, λογικά έτσι που τον έβαλε εσύ τον Ερυθρό Αστέρα, τέταρτο, εγώ τον έβαζα τρίτο, θα παίξουμε με τη Λοκομοτίβ, μάγκε. Ολυμπιακό Λοκομοτίβ, σαν νόκαουτ. Θα προχωρήσει λίγο και Αστέρα, κάτσε περίμενε. Και η Φενέρ θα παίξει με τη Μπαρτσελόνα. Το Μπαρτζόκα. Ναι, εντάξει. Πάντω έχουμε περάσει οι 4 ομάδε, εμεί η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακό. Από το πρώτο γκρουπ, έτσι. Όχι, θα δείτε, είναι μαγνητοσκόπηση. Γράφτε τις ομάδες. Δεν υπάρχει καμία Κίμικη, καμιά Λαμποράλ, καμιά Ζαλγκύρης. Εντάξει. Έχουμε περάσει. Τι είναι αυτό εδώ ο πρόεδρος. Καμιά Φιχτικέ. Μπάμπερκ. Θυχτικέ. Όχι, να μην φοβάται ο Λαπόρτα, ποιο? Να φοβάται. Τι. Αυτός που δεν πρέπει να φοβάται. Τι λέει, διάβασα εκεί. Περίμενε, ρετάκι. Να πούμε την ιδιότητα, ναι. Είναι ο Τζιζέπ Μαρία Μπαρτόμιου, Μπαρτομέου. Εντάξει, εγώ το διάβασα τώρα, ξέρεις. Ναι, Μπαρτομέου. Ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα είναι, κύριε Τίγρη, εκεί απευθύνεσαι, σε αυτόν τον άνθρωπο πώς δέχεται. Ναι, και δεν θέλω αυτό το παίκτη. Και σου λέει κάτι τόσο, ξέρεις εσύ πόσο, τόσο, ναι, σε παρακαλώ θα μαλώσω. Δηλαδή έχει γύρω στα 800 εκατομμύρια να αγοράσει τους παίκτες της. Ένα δις περίπου. Ναι, ναι, ένα δις έχει, ε. Ναι, λυρέτε. Και γιατί ζητά 20 εκατομμύρια για, το, για τους δρόμους. Άλλο η τράκα είναι δεύτερη μας φύση. Άλλο η τράκα, άλλο το δις που εύκολα αγοράζω τους παίχτες. Ναι, με το στόμα. Τους παίδω στην Ελλάδα. Με το στόμα. Μπράβο. Με το στόμα τι δεις, έλα να δεις, γίνεται. Ωραία. Ρε δώσε κανένα εκατομμύριο, όχι εκατομμύριο, 500.000 δώσε ρε παιδί μου στο βόλεϊ εκεί. Των άντρων και των γυναικών. Να δείτε μια άσπρη μέρα. Δώσε. Βοήθακε και τον άλλον εκεί, στο μπάσκετ. Ναι. Που ήρθατε και εκεί με μανία. Δώσε κανένα φράγκο, βγάλε τα λεφτά σου. Πάμε σε κανένα τηλεφωνητάκι μου. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Τσεσεκά προκρίθηκαν. Γράφτε τα. Από τον άλλο όμιλο είναι η Φενέρ, η Εφές.
ο Ερυθρός Αστέρας και η Λοκομοτίβ. Να δώσω χαιρετίσματα στην Έφη και στη Μαριλένα. Βεβαίως, στην Έφη, στη Μαριλένα, ναι. Ναι. Εγώ να δώσω στον Άγγι, ναι, από το Γήθιο, το κορώνι μου, το Λοσάδα το κορώνι μου και οπωσδήποτε στο Λευτέρι και το φίλο μας και κουμπάρο του Άκη, πρώτον. Δεύτερον, στο Λευτέρι από την Κολομβία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το άτομο, Μάγκε. Γεια σου, Λευτέρη Γίγκα. Είναι ο μόνος Ολυμπιακός που μας πέρασε μετά και τον Άκη στο θέμα γηπέδου. Στο θέμα γηπέδου μας πέρασε. Ναι, μίλα, θέλω να. Μας πέρασε στο θέμα γηπέδου. Θέλει αυτός ο άνθρωπος, παιδί, μας πήρε ένα πρωί, μας μίλαγε καμιά δύο ώρες. Έλεγε σε ένα φίλο μας, τέλος πάντων, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να φτιάξει γήπεδο 500.000 θέσεων. Εγώ έλεγα 120. Εντάξει, με πέρασε. Την Κολομβία μας πήρε. Ο άνθρωπος έβαλε κάτι παραπάνω. Ναι. Α, είναι όσο μακριά τόσο. Ναι, την απόσταση. Όχι, να. 500.000. Φίλε μου, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη Γίγαντα. Γεια σου, Λευτέρη. Φτιάξει καταρχήν το σύνδεσμο που έχουμε πει εκεί. Για την κόκκινη Κολομβία. Φτιάξει το σύνδεσμο καταρχήν εκεί που έχουμε πει. Να διαβάσω και μια επιστολή που μας στείλανε εδώ. Γεια σας, αδέρφια. Ναι. Αδέρφια μου Ολυμπιακή, Άκη και Τάκη, είμαι ο Γιώργος, ο Κακλαμανάκης, που είχα φέρει τον Γιώργο μου τον Μανώλη στην εκπομπή, σας παρακολουθούμε συνέχεια. Α, αυτός που κάνει σέλφι. Είμαστε χαρούμενοι. Ο άλλος. Ποιος είναι. Είμαστε, είχε έφτυρε άνθρωπος, δε, από τον Κορυδαλό. Δεν θυμάμαι, άκουσα για Κακλαμανάκη, πώς τον είπες. Γεια σου Γιώργα. Ρε. Γεια σου Γιώργο, άλλος είναι αυτός. Το Λεβέντη. Να. Δεν υπάρχει μόνο ένας Κακλαμανάκης. Όχι, ξέρεις, γιατί τώρα που σκέφτηκα, άμα μπορούσε ο άνθρωπος κάποια φορά να μας. Στο Θοδωρή από την Κατερίνη, παρεμπιπτόντως να πω, να μας πει, να δώσω πολλούς χαιρετισμούς, έτσι, που είναι και μάχη με τον Παλικάρι. Και πολύ ωραία τα έγραψε και μια ανακοίνωση που έχει βάλει. Θα διαβάσουμε εσύ πιο μετά. Για πες. Να μας πήγαινε Κρήτη. Νόμιζα ότι είναι ο Κακλαμανάκης. Άμα δεν βρίσκαμε καράβι, να μας πήγαινε ο άνθρωπος. Λέω, εμένα και εσένα, τρία άτομα πάμε. Πόσες ώρες κάνω. Κρητή, όσες ώρες θέλει. Ωραία. Και ο καπετάνιος. Λοιπόν, αυτά είναι ο Λίγης. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Φιλαράκο. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, γεια σου, για Άγγι, γεια σου, Τάγι. Γεια. Λοιπόν, όπως βλέπεις, ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος σύλλογος σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, βάλε πόλο. Εγώ το 10 ευρώ, δηλαδή, που έδωσα την κάρτα φιλάθλου, ξέρω ότι πάει κάπου και έχω πάρει 3 ευρώ με το Super Cup το φετινό, έτσι. 3 ευρωπαϊκά στις τσούπες. Σε μας βαθμολογίες. Μπορεί πόλο. Να φαίνονται. Έτσι. Να, λοιπόν, δύο στο Κύπρο στο βόλεϊ. Χάνει το. Στο βόλεϊ, μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάλι 3 στο μπάσκετ. Είναι, πόσα είναι, ρε, φίλε, 11, πόσα, 12, 11. Ναι. Είναι 11. Λοιπόν, και σου λέει τώρα ο εξάστερος, ποιος εξάστερος. Τέλος πάντων, έκατσε σε πιο εύκολο όμιλο, αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε, φίλε, δε, μεταξύ δεν υπάρχουν πουθενά, δεν είναι πουθενά. Τη σχοροϊδεύει άλλος, έβαλε 23 εκατομμύρια, λέει, πού τα βάλεις, ρε, φίλε, στον Μπούρμπο. Και στο Φωμαΐδη, στο Φωμαΐδη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα έχει βάλει. Αυτό μετά το σχολιάζει, αφού μιλάει δεν πάντα δείξει, τι από πού. Ναι. Πού τα έχει βάλει τα λεφτά. Πουθενά, πού να βάλει, αυτά θα φέρει. Ναι, βάλει, αυτό λέω και τους λέει ότι έχω βάλει 23 εκατομμύρια. Ναι, πού είναι τα βαζέλια τώρα, εμείς. Έχει υπογράψει, γι' αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εκεί. Θα τους εφαντωνεύουμε συνέχεια να πούμε στο σβέρκο. Γιατί έχει υπογράψει μελέτο, έχει υπογράψει να πούμε τέτοια πράγματα. Αυτά εννοεί 23 εκατομμύρια. Εννοεί να πούμε τους παίκτες που χρωστάει, να πούμε 15 παίκτες πόσους χρωστάει. Λέτο, ξέρεις, για κανονισμούς. Έχει υπογράψει εκεί, θα τον τρώνε στη μάπα μια ζωή. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι. Ερχόταν και μας έταζε να πούμε, μας έταζε εμάς πριν στο μπάσκετ, αν θυμάσαι παλιά. Αυτά είναι σε εφημερίδες όλα, ναι, κανονικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι Ολυμπιακός, έχουν τρελαθεί, γιατί ο άλλος ο καπετάνιος δεν έλεγε περέα μου, στα μπουζούκια. Λοιπόν, έχουν τρελαθεί, γιατί εμείς έχουμε οπαδούς, έχουμε τον Σοκράτη, τον Κόκαλη, τον Γουλάμπρη, δεν τον προλαβα, αδερφέ. Εντάξει, έχω ακούσει 1237 στο 38. Λοιπόν,
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είχε τον Κόκαλη, έχει το Μαρινάκι, αλλά ο Κόκαλη είναι και δίπλα στο Μαρινάκι. Από μικρό παιδί να πούμε ήταν στο πίσω μάζευε τις μπάλες. Έτσι. Και το κυριότερο, οι πρόεδροι μας είναι όλοι οπαδοί. Αυτή το είναι κυριότερο. Το κυριότερο. Δηλαδή, την καλύτερη μεταγραφή ο Κόκαλης την έκανε όταν έφυγε. Μπόδεσε τον παραχώρησε το μετοχές στον κύριο Μαρινάκη. Πού να τα κάνουν οι άλλοι αυτά. Αυτοί τρώγονται μεταξύ τους. Αυτοί... Και κάποια αγάπηση τώρα, μετά. Εντάξει, ήταν 30-40 άτομα, εντάξει τώρα. Δηλαδή, φτάσαμε σε, τότε είχαν φτάσει σε ένα σημείο. Αυτοί το έχουν μετανιώσει κάποιοι όσοι το κάνανε. Εγώ πιστεύω να πούμε. Είπες που το είπε και ο Σοκράτης προχθές. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Έχουμε οπαδούς προέδρους και αυτό τους πονάει. Λοιπόν, το τσάμπα και το τράκα τελείωσε. Εδώ μας παίρνουν τα σπίτια από εδώ, από εκεί. Και λέει η νομαρχία 27 εκατομμύρια λέει. Σόπα, και εμείς είμαστε να πούμε τσιγκάνοι σε όλα τα αθλήματα. Έλα, να καταργήσουμε και την προσευχή στα σχολεία. Μην τύχω και μας μαγαρίσει η προσευχή το πρωί. Άστο, Αγγιάκη, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και συνεχίζει. Γεια χαρά. Να θυμίσουμε, Άκη, ότι στον Ολυμπιακό είναι 60.000 μέλη. Ναι, πού να τα δείτε αυτά. Όταν λέμε 60.000 μέλη, με λεφτά, έτσι συντηρείται ο ερασιτέχνης. Πόσα μέλη έχετε εσείς? Ούτε 5.000. Πόσα έχει η Παναϊκή Συμμαχία αυτή που έχει... Λοιπόν, η Παναϊκή Συμμαχία, Τάκη, ξέρει, μεγάλη, είναι καθαρά και να κλέβει την εφορία, για να κλέβει το κράτος. Ναι, και τι, καταρχήν έχουν κατακλέψει το κράτος από χίλιες πάντες. Τι μηδενικά συμβόλαια, τι τέτοια αυτά που κάνουν. Και πάει το κράτος και τους λέει πάρτε και 8 εκατομμύρια. Ναι. Θα πάρετε 8 εκατομμύρια, ότι άλλη... μάλλον κράτος θα δώσει 8 εκατομμύρια. Περιμέντε. Περιμέντε να δούμε τι, πόσα λεφτά θα εκταμιευτούνε. Ναι. Και αν τα πάνε μόνο σε μία ομάδα. Αν τα πάνε σε όλες, ναι. Μία ομάδα χαριστικά δεν γίνεται και η συγκεκριμένη. Οι άλλοι θέλουν. Γήπεδο τράκα. Τη περιβόλεια το έχουν πάρει και θα τα αλλάξουμε. Κάτσε, τα κατοχή δεν λέμε. Να πει εγώ για τα γήπεδα. Α, βέβαια. Πες τα τι. Έτσι δεν είναι. Τράκα από εκεί. Όλοι έχουν γήπεδο. Γιατί η Άκη που τον κρέμισε, δεν της το είχαν χαρίσει πάλι. Γιατί τον κρέμισατε. Ναι, δεν της το χαρίσατε. Κάτσε, συγγνώμη, όχι για τα χαρίσματα. Α, για τα χαρίσματα. Κάριτσμα εκεί. Και αν δεν είναι ίδιο το οικόπεδο, δεν ξέρουμε. Κάτι για το στρατό ακούω εγώ. Ότι είναι του στρατού το οικόπεδο. Ναι, όλα κλεμμένα. Χρησικτησία η περιβόλα, παύλα λεωφόρος. Πάρτε γήπεδο, θέλω να το αλλάξουν, λέει, με μια άλλη περιοχή. Πάρτε και άλλα λεφτά. Πάρε στον ΠΑΟ γήπεδο. Όλοι τακτοποιημένοι. Ο Ολυμπιακός Τσιγκάνος λέει σε μια βραδιά και ξεκινήσε. Και μια βραδιά. 10 χρόνια μας παιδεύανε, κάναμε μια γένεια στο Ρέντι, μια πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι, μια μας έλεγε η ΟΑ, αλλά έπρεπε να φύγει μετά η ΟΑ. 10 χρόνια, όχι σε μια νύχτα. Και τα λεφτά φαίνονται, έτσι. Στην τράπεζα μας φαίνονται. Κάθε χρόνο βλέπεις πόσα δίνει ο Ολυμπιακός για το νίκη του. Φαίνονται λεφτά καθαρά, ούτε δαγκωμένα, ούτε παραμυθένια τιμολόγια, έτσι. Λοιπόν, αυτά που να προσθέσουμε ότι τα 60.000 μέλη εδώ του Ολυμπιακού βοηθούν τον ερασιτέχνη που εσείς δεν έχετε μέλη, δεν βοηθάτε από πουθενά τα ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί δεν το βάζετε εκεί να πάρετε ένα πρωτάθλημα και λέτε... Εκεί τι γίνεται, γιατί εφόσον λέτε ότι εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο δεν πάει κάτι καλά, κατά τη γνώμη σας, ναι. Γιατί δεν πάτε στα άλλα αθλήματα να τα σαρώνετε παντού, ναι, να βάλετε ένα εκατομμύριο σε κάθε άθλημα, να παίρνετε και ευρωπαϊκά και πρωταθλήματα Ελλάδος. Γιατί? Πρώτον, γιατί που δεν έχει εγκληματικές εργασίες. Να σας πω εγώ. Όχι, δεν έχει εγκληματικές. Δεν έχει ένα τουάκι αυτό που λέει. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Ενώ ο Ολυμπιακός, εμείς, οι οπαδοί 60.000 μέλη, πληρώνουμε και από τα 60.000 μέλη βγαίνει μεγάλο ποσό χρημάτων. Μετά υπάρχει και η βοήθεια του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Μαρινάκη. Και γι' αυτό διατηρείται και παίρνουμε στα 5 χρόνια που είναι ο Μαρινάκης και στα 5 χρόνια που είναι ο Κουντούρης στον ερασιτέχνη,
δεν έχετε πάρει ούτε ένα πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Μόνο η ΑΕΚ νομίζω πήρε την πρώτη χρονιά στο γυναικείο. Στο γυναικείο, ναι. Τέλος μετά, ξεφανιστήκατε. Αυτό το λες, ηλίκη. Ξεφανιστήκατε. Και, και το άλλο, θα σας δείξω τις βαθμολογίες. Ο Ολυμπιακός, εκτός από αυτά, παίρνει και τα ευρωπαϊκά. Ήρθανε από ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, μόνο σε εμάς και στη Τζέρσι πήγανε. Και στη Τζέρσι δεν πήγανε. Ναι, στη Τζέρσι, λοιπόν, και λένε τι είναι αυτό το πράγμα για να δούνε, να πάρουν από την τεχνογνωσία μας, από την Αμερική. Οι άνθρωποι που ξέρουν να εκτιμάνε, όχι εδώ πέρα στην Ελλάδα της Διασπού, που όποιος είναι καλός κοιτάνε οι άλλοι να τον κατεβάσουν, να τον κάνουν σαν με τη μούρη τους. Ήρθανε να πάρουν την τεχνογνωσία μας και λέει πώς θα καταφέρει ένας σύλλογος, ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, να διατηρεί τόσα τμήματα τα οποία, εκτός ότι παίρνουν το πρωτάθλημα, κάνουν πρωταθλητισμό και στην Ευρώπη. Έτσι. 100 εκατομμύρια Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο έχει πληρώσει εφορία. 100 περίπου εκατομμύρια έχει πληρώσει και η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ, στο μπάσκετ εννοώ, ο Αγγελόπουλος, εφορία και έχει βάλει ένα σωρό χρήματα και μας έχουν σφάξει, έτσι, μας έχουν σφάξει, παρόλο όλο αυτό το σφάξιμο που έχει γίνει στην ομάδα μας, συνεχίζουν, έχουν πετύχει, έχουν πάρει, στα τελευταία 4 χρόνια έχουν πάρει 2 ευρωπαϊκά και έχουν πάρει και σε ένα τελικό, έτσι, έχουν πάρει και πρωτάθλημα και συνεχίζουν να βάζουν χρήματα. Και εσείς με τα ψέματα. Ήρθατε στο μπάσκετ, η Βασίλισσα. Ποια Βασίλισσα? Στο μπάσκετ τι έγινε, τώρα, γιατί. Τι, ποια Βασίλισσα? Κάτσε λίγο τώρα. Ένα λεπτό, το τελειώσω. Ο Σάκοτα, γι' αυτό έπαιρνε συνέχεια τα ημάτια του στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Μην πάει για του 3 πόντου και τον διώξετε. Αλλά τον διώξετε τώρα. Ποια Βασίλισσα? Ναι, με ένα πιζάκι. Εκείνο. Άσε με με του τίτλου τώρα του τέντε. Ποια Βασίλισσα? Βασίλισσα είναι και η Βέρεια. Να διαλέξουν ποια είναι η Βασίλισσα στην Ελλάδα, ρε. Δηλαδή τι έχει γίνει και έχετε πάρει και το στέμα που παίξατε τότε πάλι που ήταν. Τι ήταν. Εκεί να σας έχω και εσάς. Και πήρατε και ένα, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε. Μετά ξεφανίστηκε η Βασίλισσα. Σακότα, πώς το λένε ένα κύπελο. Σαπόρτα μόνο. Ναι. Και ένα σαπόρτα και να ο τίτλος. Να ο τίτλος. Ναι, αλλά και μια έγινε. Η Βασίλισσα. Κάτσε ρε, έγινε η Βασίλισσα. Βασίλισσα. Να πάρω τα κομμάτια τους. Να πάρω τα κομμάτια σας. Μετά τι έγινε η Βασίλισσα. Ξεβρακώθηκε. Το πρωτάθλημα που πήρατε το 2002. Το 2002, αν δεν κάνω λάθος, πήρατε ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχατε 35 χρόνια να πάρετε πρωτάθλημα. Από το 2 μέχρι τώρα έχουν περάσει άλλα 13. Βλέπω να σπάτε το ρεκόρ στο μπάσκετ. Το 32 ετών εννοώ. Η μαρμαρωμένη Βασίλισσα. Ναι, η μαρμαρωμένη του βασιλιά Αλέξανδρου, η Γοργόνα. Τα δύο μαρμάρινα φιλιά. Καλησπέρα. Τα διαβάσεις? Όχι, πάμε σιγά. Έλα, φίλε. Δεν τα έχω τα μηνύματα. Μας έχει τρελάνει. Δεν μιλάμε. Εμπρός, φίλε. Ορίστε. Πάμε σε αργία. Βλέξαμε. Λοιπόν, να δώσω τους πολλούς χαιρετισμούς μου και να πω χρόνια πολλά στο Βασίλη τον Πέτρου από τον Καναδά, από το Τορόντο που γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Θα τη βάλω τη μπλούζα του Τορόντο εδώ τώρα τις γιορτές. Κάτι θα να είναι αλλιώς το κλίμα. Εγώ θα βάλω του Μπρούκλιν. Τι θα βάζεις? Παιδιά. Ή θα βάλω Νεβάδα, ναι. Ναι, Αχιβάδα βάλε. Παιδιά, στο top 16 είμαστε σε όμιλο φωτιά. Κάθε εβδομάδα γεμάτο γήπεδο να δείξουμε ποιος είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Μάριο Τρίλος Παντού. Ναι, Μάριο εννοείται. Σίγουρα έτσι θα γίνει. Σχολιάστε τον απαράδεκτο Βαλεριάνο και τα χτυπήματά του στον Τουρμάς. Εντάξει, μωρέ, το παιδάκι είχε πάθος, εντάξει, τι απαράδεκτος. Άρα, ο διαιτητής θα πάρει να δεις το πέναλτι εκεί και να μην χρυσώσει το κάπι. Τώρα το παιδί έπεσε με πάθος, Ολυμπιακός είναι το παιδί, είναι γνωστός. Και ο πατέρας του, εντάξει, Ολυμπιακάκι είναι, έπαιξε με πάθος. Με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Θα σταματήσει η εκπομπή για τις γιορτές. Όχι, μία εκεί τότε τη μέρα το Χριστουγέννο. Εγώ λέω την πρωτοχρονιά. Ναι, να κάνεις μόνος σου. 25 και πρώτη. Έχουμε. Δεν έχουμε.
Ναι. Ναι, ρε παιδιά, ναι. Τώρα. Δύο Παρασκευές. Δηλαδή, ημέρα Χριστουγέννων, γεννιέται ο Χριστός. Βλέπω... Δεν μπορώ τώρα να έχω τους αντίχριστους απέναντι και να έχει γεννηθεί ο Χριστός και να κάνουμε εκπομπή. Εγώ λέει, Τάκη, βλέπω Ολυμπιακό και. Τι μου το γράψει αυτό. Τι, τώρα. Τι. Μου γράφει τώρα για τον Τάκη. Τι θες. Δεν κάνει καθίστα. Τι λέει. Άκου, να σου πω να. Δεν διάβασε, μωρέ. Ασχολείσαι. Πες. Εγώ Τάκη βλέπω, λέει Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα, χαμένο στην απέξω από Ευρωλίγκα. Ευρωλιγούρη. Ρε φιλαράκο. Ευρωλιγούρη. Α, εσύ, ποιος είναι Ευρώ. Αυτός δεν είναι το όνομά του. Ευρωλιγούρη, εντάξει, όπως και πέρυσι έμεινε απ' έξω Ολυμπιακός, όπως και πρόπεση στο Λονδίνο, όπως κάτι πρόπεση στην Τουρκία. Μάλιστα. Εντάξει, φιλαράκο, θα τα δούμε αυτά. Έλα. Τι. Μπερτομιού. Τι να. Καβατζό σου. Μη σε βρει ο Τίγρης. Έρχεται με τα πακέτα, ρε, ναι, ρε. Έρχεται. Καβατζό σου. Κρύψε το μέση, κρύφτονα, ναι, όπου μπορείς. Κάτω το κρεβάτι, κρύφτονα, έλεγε. Έρχεται να πάρει την Μπαρτσελόνα. Τους παίχτες Μπαρτσελόνα, δεν θέλει το σήμα. Α, δεν θέλει και αυτό το σήμα, δεν θέλει. Το Πειραιό, ναι. Το λογότυπο, δεν το θέλει. Το έχουν επικυρώσει εκεί. Όπου κλαίει η Καταλωνία. Στην Καταλωνία. Τι ανησυχία, τι ανησυχία στην Καταλωνία. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε, φίλε. Τάκη, Άκη. Έλα, φίλε. Νίκος από την κατακόκκινη Δράμα. Ναι, λέγε. Γεια σου, Νικόλα, από την κατακόκκινη Δράμα. Τι κάνει, παιδιά. Καλά, εσύ. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι κι εγώ. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω ότι η σημερινή ήταν του Ολυμπιακού. Δεν πειράζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μια μοναδική ομάδα στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτό σίγουρα έχουν σεβαστεί όλες οι ομάδες. Πιστεύω πως όλη η Ευρώπη το έχει σεβαστεί. Τώρα τι ας πω, εγώ νομίζω πως ο Ολυμπιακός παραμένει αυτή η μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, άσχετα με την ΙΤΑ, και ότι εγώ πιστεύω πως θα είμαστε και στο Final Four και θα πάρουμε και την Ευρωλίγκα. Και στο ποδόσφαιρο θα πάμε μέχρι και τους 8 του Γιουρόπα, πιστεύω. Έγινε, φιλαράκο μου, ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Σωστά τα είπε ο φίλος. Μια χαρά τα είπε και στην Ευρωλίγα και στους 8. Πάμε στο εγώ επόμενο. Νομίζω ακόμα πιο καλά θα πάει ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Να είστε σύντομοι, γιατί εδώ γίνεται συνοστισμός στις γραμμές. Ποιος θα προλάβει τη γραμμή. Σύντομο, ρε Ευθύμη. Ποιο, εμπρός. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Από Γλυφάδα τηλεφωνώ. Ναι, το όνομά σου. Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Λέγε. Έχω να πω ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρώτον, αυτά που η νίκη ήταν κακή, ότι δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι πειράζει η νίκη ψυχολογικά, διότι στο Top 16 σε δύο εβδομάδες που θα παίξουμε, θα μπούμε με κάτω την ψυχολογία και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ οι 8 νίκες που έχεις κάνει τις βάζουμε στην πάντα. Πάνε αυτές. Όχι, όχι. Οι νίκες είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, αλλά θα πιάσουμε την τελευταία ήττα μόνο. Ναι, εκεί. Δεν θα πιάσουμε τις ήττες ότι κάναμε 8-2. Σε 10 αγώνες, 8 νίκες και 2 ήττες, δεν θα τις πάρω. Θα πούμε η τελευταία νίκη μας. Η τελευταία ήττα μας κατέστρεψε. Εντάξει, Γιάννη μου, είναι η ομάδα μια χαρά. Είναι. Για λέγε, Γιάννο. Για το ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Η Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ. Καλή. Μεσοεπιθετικά είναι καλή ομάδα. Ναι. Θέλει προσοχή. Ναι. Στην άμυνα δεν έχει καλά αμυντικά χάφα, αν εξαιρέσουμε έναν. Οπότε πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα πάρει αποτέλεσμα στο Βέλγιο, θα τις πατήσουμε στον Πειραιά. Μάλιστα. Σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, καλό βράδυ, Γιάννα ρε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Γεια σου, γεια σου, φιλαράκο. Αλλά μη μου λες για την τελευταία ήττα στο μπάσκετ θα μας επηρεάσει για την επόμενη. Δηλαδή, 8 νίκες που κάναμε και μείονται 3 και 4 παίκτες κάθε αγώνα. Καλησπέρα. Θα μια ήττα να μας επηρεάσει. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, Άκη. Καλησπέρα. Έλα. Ναι. Ο Ζηρού πόσο τι είναι. Εντάξει, δεν τα έχουμε ξαναπεί με τα μεγέθη. Ναι. Άμα θέλετε να γίνει. Λοιπόν, για τον Ζηρού δεν ξέρω. Όχι, πάρε την βαθμολογία του ποδοσφαίρου πρώτα. Πάρε την βαθμολογία.
Ναι, άντε πες. Λοιπόν, έλα ας πω. Α, βάλε την κάμερα σε μένα. Να, η κάμερα σε μένα που λέει και εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα του Ζηρού. Εδώ, άμα θέλεις, μπορεί να πλέξουμε τις οικοταργίες απάνω, ναι. Να έρθεις που θα έχουμε μπουφέ. Έτσι, ας του Ζηρού. Και δεν ξέρουμε και με αυτούς τους Γάλλους τι γίνεται. Εδώ πέρα θα τη δεις τη σηκωταριά, ό,τι σηκωταριά δεις αυτή να πάρεις. Καταλαβες. Ό,τι γουστάρεις. Και έλα πάρε, από εδώ. Ναι. Και πάρε και την βαθμολογία να δεις. Δεν πρόκειται να σε ρίξουμε εμείς. Αυτή που εσύ δεν μπορείς να έχεις ποτέ. Εδώ και 20 χρόνια, Ολυμπιακός στα 18 χρόνια. Πάντως αν ενδιαφέρεσαι και εδώ για τον Ολυμπιακό. Σε έχει κάνει τον Ολυμπιακό, σουρωτήρι. Αν ενδιαφέρεσαι. Όσο θέλεις, μανταλάκι βάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ από την Βαθμολογία. Όσο μας ζητήσεις, θα σου δώσουμε. Πιστεύω να βλέπει εδώ ο φίλος. Πάμε και στην επόμενη βαθμολογία. Πάμε στην άλλη κάρτα. Πάμε στην άλλη βαθμολογία. Άλλο άθλημα. Πάμε στην άλλη κάρτα. Πάμε. Εν κιλομετραπικές. Αγγίζεται σουλιέρ. Θα σε μάθω εγώ γαλλικά. Πάμε στην άλλη. Άλλο άθλημα. Πρώτη και εδώ. Πάλι Ολυμπιακό. Ναι, πρώτο εκεί. Πάλι και βολέ. Πολύ αντρών, πάλι Ολυμπιακό. Πάλι και βολέ. Πολύ γυναικό, πάλι Ολυμπιακό. Ναι. Τι γίνεται, ρε τώρα. Ρε, ίδιες κάρτες και από Ευρώπη τίποτα. Ίδιες κάρτες είναι. Όχι, και αλλάζει. Αντρών, γυναικών. Άντε, ρε, και πάει σε όλα πρώτη. Επτή. Ναι. Και, και στο μπάσκετ αντρών πάλι πρώτος είναι ο Ολυμπιακός. Ρε, πόσο την έχεις, ρε, έφηβε. Πόσο την έχεις. 15 πόντους διαφορά θα πας στο σεφ. Εντάξει, είμαστε. Πώς τον είπε τον παίχτη. Ποιο. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, χώρια ότι εκτός από μπάσκετ και βόλεϊ αντρών, όλα τα τμήματα είναι αίτητα. Αίτητα! Ναι. Αίτητα. Πάρτε τηλέφωνο. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Μαζί μιλάμε. Μαζί, ναι, βέβαια. Δημήτρης, από Ασπρό Πύργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ολυμπιακός. Από ποιο πύργο παίρνεις. Ασπρό Πύργο. Ασπρό Πύργο, είπε. Ασπρό Πύργο. Ασπρό Πύργο. Λοιπόν, ναι, σήμερα και η Λοκομοτίβ και η Μπαρσελόνα προσπαθούσαν να κερδίσουν από φίλο τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, αυτό αποδεικνύει πόσο φοβούνται τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πάλι προσπάθησε και κέρδισε τη Ζαλγκύρη για να αποφύγει πάλι τον Ολυμπιακό. Και πανηγύριζε στο τέλος. Γιατί δεν. Πανηγυρίζανε, εντάξει, για τα γέλια, για τα πανηγύρια. Όχι, γιατί δεν πήγανε στον ομιλό μας, γι' αυτό πανηγύριζαν. Να πέσανε ξένοι διαιτητές. Μην πιάσουμε και τον Αλαφούζο τον μαλακά. Αυτό το γέλιο. Μην βρει, φίλε, μην βρει. Αυτό τον κύριο δεν θέλω να τον ευρίζει κανεί. Δεν άκουσα. Μην βρίζει. Δεν βρίζει τον κύριο αυτό, δεν θέλω να τον βρίζει. Δεν τα βρίζετε γενικά, παιδιά, γιατί α σα κόψουν τώρα. Μα το λες άφραγκο. Εντάξει. Εσύ είχα τον μηχανάκι που πέρασε τη μηχανή. Που λέει, που πέρασε ένα κύριο, λέει μια μηχανή και μου λέει τι έγινε. Πάρασε τη μηχανή. Τα λέει, ρε και. Ρε τι γέλιο έχει. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μας φοβούνται, ναι, τα χρήματα, τα πώς το είπε, ναι. Σημασία έχει ότι μας φοβούνται και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ και υποθέτω ότι θα πάμε στο Final Four εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται ότι θα πάμε, γιατί και με μισή ομάδα μας φοβούνται. Έτσι, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή με τα δεύτερα και φοβούνται ότι θα τους κερδίσουμε. Ναι, φοβούνται να χάσουμε. Έτσι. Δεν πω σκέφτε να μαζευτούν και όλοι. Τώρα το ποδόσφαιρο δεν συζητιέται. Εντάξει, δεν έχουμε αντίπαλο. Σκέψου να μαζευτούν και όλοι λένε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλές γιορτές. Και καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και ελπίζω να τα πάρουμε όλα. Βεβαίως. Στο τέλος. Να είσαι καλά. Πάρουμε ό,τι αξίζουμε. Έτσι. Ό,τι μας ακριβώς. Πάμε σε... Και να πάρουν ό,τι τους αξίζει. Ναι, ο καθένας. Μα σε αυτή τη ζωή, έτσι. Ο καθένας στο τέλος παίρνει ό,τι του αξίζει. Έτσι, μπράβο. Καλή νύχτα, παιδιά. Να σε καλά, γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, πάμε σε ένα διάλειμμα.
Στα Καμίνια είπαμε, είναι ο φούρνος του Μπάμπη που ρωτάτε. Ο Μπάμπης. Το πρώτο ψωμί. Που τρώει ο φίλος μας το δωράκι στη Ρόπιτα, γιατί έχει καούρες στο στομάχι. Ναι, ο Τέο. Ναι. Να πω χαιρετίσματα επίσης και στη Μάρτα και στον Τάσο και στο γιο του εκεί το Λεβέντη που βλέπει η εκπομπή για να κοιμάται. Και όπως και στα κορίτσια μας. Τις Αμαζόνες μας. Βέβαια. Στην Αναστασία. Στη Ρούλα. Στη Ρούλα ειδικά. Στην Πόπη, στην Ιωάννα. Στην Ιωάννα. Στην Ρωσιά, την Ελένη. Ξέρετε εσείς. Ελενάρα. Αμαζόνες. Ναι, Αμαζόνες. Στον Κοτσίλα. Το φίλο μου, το φίλο σου. Τόσα κορίτσια έφυγαν. Που πήγες κατευθείαν στον Κοντζίλα. Εντάξει. Με αυτά κορίτσια τώρα πήγες στον Κοντζίλα. Εντάξει, μωρέ. Να είναι πιο ομαλή μετάβαση. Εντάξει. Πιο ομαλή. Πήγε κατευθείαν. Κατευθείαν τώρα. Καλά, καλησπέρα. Στη Γερμανία και στη Γερμανία, μπράβο, ναι, στο φίλο μας τον Κώστα εκεί. Στη Στουτγκάρδη. Ερχόμαστε στη Στουτγκάρδη, όχι σαν τσαγκτζίδες, κανονικά. Στο εγγένειο. Καλώς ήρθες. Τα έχουμε εγγένεια, τα έχουμε εγγένεια. Ναι, εγγένεια έχουμε στη Γερμανία. Στο Στουτγκάρδη. Να δούμε τώρα. Ακονίζουμε τα ψαλίδια από τώρα, τώρα να κόψουμε την κορδέλα. Φοβερό σύνδεσμο εκεί τα παιδιά. Ναι, χαλάει ο κόσμος. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε από τα Μπούρια, τι κάνετε. Και εσύ είσαι. Είμαστε από τα Μπούρια, τι κάνετε. Καλά. Κερατσίνη εδώ, τα Μπούρια, ξέρετε. Πες το όνομά σου για να δούμε και δεν κάνουμε. Είμαι με τον Δημήτρη, είμαι ο Δημήτρης και είμαι με τον φίλο μου τον Νεκτάριο. Ο Δημήτρης πιστεύει. Ολυμπιακάρα, μια ζωή, Ολυμπιακάρα, ο Αμένη κόκκινη μόνο. Ολυμπιακάρα για πάντα. Εντάξει, μητσάρα μου. Πες. Θέλαμε να πούμε και κάτι που την άντερλε. Ποια άντερλε, μόνο. Εδώ έχει έρθει μέσα στο Καλαϊσκάκι, Ατλέτικο και Γιουβέντιος. Με την άντερλε να περάσουμε. Γιατί... Άσαμε, μη μαζάς, τάκα, ρε, είμαστε μαζί, παντού. Ναι, δεν βλέπουμε από πάντα, ρε. Κάτσε να σου πω κάτι, φίλε. Να μην ξεχνάμε ότι η άντερλε ήρθε πριν δύο χρόνια και έφαγε τρία. Τρία δεν έφαγε. Όχι, ήρθε και εμείς πήγαμε και πάλι τρία. Πάλι τρία φάγαμε. Πάλι τρία. Ολυμπιακέ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Μεγάλη μου αγάπη. Ολυμπιακάρα μου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές γιορτές. Σύντη, Ολυμπιακός μόνο. Ταμπούρια και Ρατσίνη. Να είστε καλά. Δοξασμένη περιοχή. Είχαν έρθει οι Γερμανοί τότε εκεί, ταμπουρωθήκαμε, τους πετάξαμε απ' έξω. Και. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Γιάννη με λένε. Γεια σου, Στάθη. Γιάννης. Στάθη, άκουσα, άκουσα. Γιάννης, ρε. Γιάννη. Τι άκουσε, εντάξει. Τάκη, ο Σιρούς, εγκουρέμι, ρε. Ορίστε. Έλα, καβαλακία πήγε. Καλά έκανες που δεν τον άκουγες. Στάθη. Εντάξει είμαστε. Πού καταλήξαμε καλησπέρα. Τελικά. Στο Στάθη. Ποιο πλειοδότησε, το Στάθη. Ο Μπαρμπαστάθης ήταν. Ο Μπαρμπαστάθης. Βάλε μια μπάμιες. Βάλε μπάμιες. Εμπρός. Σοβαρευτείτε εσείς εδώ. Λοιπόν, πέρα. Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ και Τσεσεκά έχουν προκριθεί ήδη από τώρα από τον πρώτο όμιλο. Πρώτοι εμείς, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Τσεσεκά δεν με ενδιαφέρει τη θέση θα πάρουν. Από τον άλλο όμιλο, Φενέρ, Εφές, κατά σειρά, η Λοκομοτίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα, Τάκη, Γιώργος από Περδαλό. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Άργησε. Ήθελα να κάνω μια δήλωση, Τάκη, αν μ' ακούς. Άργησε με τον Κορυδαλό. Με τον Κορυδαλό άργησες όμως, γιατί. Δεν τη θυμώ. Πού μένεις, Κορυδαλό. Μ' ακούς, Τάκη. Πού μένεις, δεν σ' ακούω καλά. Πού μένεις, Κορυδαλό. Που μένω πάνω στην πλατεία του Κορυδαλού Κεντρική, γιατί. Σε ποια πλατεία, πώς λέγεται η πλατεία του Κορυδαλού Κεντρική. Να σου πω, Τάκη, δεν ακούω. Άντε, γεια! Ελά, ρε, πήγαινε, ρε. Δεν μένεις από καμιά πλατεία. Καταρχήν, δηλαδή λες. Άλλο να ξέναγες το όνομά σου που, με αυτά που σου είχε κάνει ο Ολυμπιακός, εντάξει, θα το ξεχάσεις. Αλλά την περιοχή τι ξεχνάς. Δηλαδή λες Άκης από Πειραιά, δεν λες Άκης από. Κορυδαλό. Από πού είμαι. Από πού είμαι, Κορυδαλό ξαφνικά. Κορυδαλό. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, πιλωτάκια. Εδώ είμαστε εμείς κανονικά πιλωτάκια. Δεν πιάνομαστε κοροϊδό. Εμπρός. Να πάρετε να πείτε κάτι γρήγορα, το κλείσετε, εντάξει, μπορείτε.
Αλλά καταλαβαίνουμε από τη μυρωδιά. Παρακαλώ. Από τη μυρωδιά, άλλο. Έλα. Από εδώ, ναι. Παρακαλώ. Μπρόντο. Παρακαλείς. Πολύ ευγένεια, δεν την βλέπω καλά την ευγένεια. Να ξέρεις, πάμε. Ελληνικά δεν θέλεις. Μπρόντο, πρώτο, τι. Καλκόρα. Ορίστε. Κάτι κραυγές ακούμε από το ίδιο. Κραυγές, έτσι... Καλά κάνετε και κραυγάζουμε. Έτσι σας... Εντάξει, να καταλάβω. Πω ρε Άκη, μια φορά ρε Άκη. Τι. Να πω μια κουβέντα. Γαζόνι. Ολυμπιακός. Α, μπράβο. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, Αγία σου Άκη. Γεια σου φίλε. Ο προσυνεκτιζόμαυρος τιμωρός είμαι. Ο τιμωρός, μπράβο. Ο κυτρινόμαυρος. Ναι, πράσινο κυτρινόμαυρος τιμωρός. Ωραία. Μάλιστα. Πόσο με έχεις τιμωρήσει. Τι τιμωρία είναι αυτή που έχεις υποστεί. Κάτσε, μιλάω και εδώ που τιμωρείς. Τι λέει, κάτσε λέω. Τι γίνει. Κάτι λέω. Έλα φίλε μου τιμωρέ. Ναι. Είμαι fans όλων των ομάδων εκτός του Ολυμπιακού. Ναι, μπράβο. Είσαι όλες οι ομάδες, είσαι. Ναι, εκτός του Ολυμπιακού. Τιμωρός. Έλα, ας πω, τι έχεις τιμωρήσει παιδί μου στη ζωή σου εσύ. Τι έχω τιμωρήσει. Ναι, μια που είσαι τιμωρός. Έχετε καταθέσει. Ναι, εσύ ρε, τι, σαν τιμωρός. Μιλάω σαν τιμωρός, ρε. Μιλάω σαν τιμωρός. Έτσι, πες μας τι έχεις τιμωρήσει. Τι έχω τιμωρήσει. Ναι. Να σου πω τι έχεις τιμωρήσει. Την τσαφού μας σε εξάτμιση. Αυτό έχεις τιμωρήσει. Την τσαφού του κάθε Ολυμπιακού. Αυτό έχεις τιμωρήσει, ρε τιμωρέ. Έτσι, τη σοκοταριά, τη σοκοταριά του κάθε Ολυμπιακού σε εξάντληση. Αυτό έχεις κάνει. Έχει αδειάσει πολύ τη δική μου στήλη. Ρε τιμωρέ που θα τα τιμωρήσεις κιόλας. Που γαντζώνεσαι σαν κουάλα. Δεν θα τιμωρήσεις. Κατέβα από την τσάπου. Τιμωρέ. Κάτω γρήγορα. Εμπρός. Εταιρεία έλα από εκεί πέρα θες και τιμωρή. Μη βρεις ρε Άκη. Τιμωρώ. Με στις τιμωρίες τώρα. Πού είμαστε στο δημοτικό. Εμπρός. Σε βγάλω έξω. Εμπρός. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Κάτω. Έλα φίλε μου πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός από Άλυμο τηλεφωνώ. Από Άλυμο. Το όνομά σου. Βασίλης. Γεια σου Βασίλη. Πες μας. Τάκη, να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου πω εγώ ένα... περίμενε. Βασίλη! Βασίλη! Νίκα το τριφύλι! Ναι. Άντε γεια! Δεν θα μου κάνεις καμιά ερώτηση. Κάηκες. Απλά είπα το όνομά σου. Αυτά που θυμάζαμε για το γίγαντα Καραπιάλη. Που τον συνδυάσαι και με τον Καραπιάλη, τέλος πάντων. Έτσι. Το όνομα του Αγίου Βασίλου. Να πάρεις δόξα, ναι. Του Βασίλου. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Τι είναι αυτό. Εμπρός. Έλα. Πάμε στο συναχωμένο. Εμπρός. Έλα. Έλα. Τι είναι αυτό ο Ταύρος. Από τη Συμπάρνη θα τι είσαι ρε, το Σικάγο Μπούλς ο Ταύρος και ξεφυσάς. Φύσα και τον πάτο σου, άμα φύσα τη μύτη σου. Ρε, άσε ρε τα παίρνω και δεν είναι... Κάτσε ρε τα κοινά γέννη. Σου έχω πει ότι είναι εκπομπή λόγου. Εκπομπή λόγου, ναι, αυτό σου λέω. Είναι εκπομπή λόγου, όχι εξαερισμού. Τι. Χριστούγεννα, ναι, χρόνια, με αυτό του πάει. Ναι. Μα, ρε φίλε, άμα καθαρίσει τον τεράκι, ξέρεις τι ώρα Χριστούγεννα θα κάνει και αυτό. Δεν είναι. Σηκωταριά. Άλλη σηκωταριά είναι εμείς. Όχι, το... Α, είναι το Πάσχα, άλλη, το ναι, Πάσχα ναι, το κοκορέτσι. Ναι, τον μπέρδεψε. Ναι. Πάμε στον άλλο. Εμπρός. Πάμε. Έλα, φίλε μου. Γυμνάσιο, σκέτο. Τι είσαι. Μοσχάτο, φίλε, Μοσχάτο. Μοσχάτο. Τάκι. Σε βλέπουμε σε μια κυρία. Μικρό. Ναι. Είσαι μικρό ναι, ναι. Και... είναι μικρό για. Α, είναι μικρό. Είναι μικρό. Είσαι μικρός. Με τον μπαμπά σου. Ο μπαμπά θα πάρει και θα μιλήσει. Απ' πάρτε και το παιδί μου να μιλήσει. Εμπρό. Εκπομπή λόγου είμαστε άλλωστε. Και όχι χουντική εκπομπή. Yeah. Εμείς αφήνουμε να μιλήσετε. Yeah. Αν δεν μιλήσετε, γιατί ακούστηκα κάτι σχόλια στα site που μπαίνω εκεί. Yeah, yeah, άκουσα με. Yeah. Και λέμε ότι. Να, ναι, πώς αυτή παίρνεις, λέει, με τα τσάρια. Δεν είναι δημοκράτης αφού του λέμε αντεγιά. Πώς, κάτσε. Πώς. Μπαίνεις απρεπώς. Δεν έχεις ευγένεια. Πώς θα κάτσω να μιλήσω μαζί σου. Ακομβίωτος. Άλλωστε και γι' αυτό γίνεται αυτό. Οπότε να μην το σχολιάζετε κάποιοι. Καταλαβαίνετε ποιους λέω. Δεν θα μπαίνετε ασκεπείς. Εμπρός. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας και εσένα. Τι είναι αυτό, καρτούν. Έλα. Κάτσε, ρε, καμία. Γεια.
Με λένε Γιάννη, είμαι από τα Αμπελόκηπους. Έλα, ρε, δε, όχι, δε, άντε, άντε, να το ακούσουμε, έλα, εντάξει. Είμαι, είμαι Ολυμπιακός και μ' αρέσει η ομάδα, είναι πολύ καλή, αλλά άκουσα πως η ΑΕΚ θα πάρει το Ζηρού. Ναι, ναι, μπράβο. Βάλτε το στο δωμάτιό σου. Παρέα, κοιμηθείτε. Βάλτε να αφήσα. Γιατί προς το παρόν εγώ σε έχω κάνει με τεσσάρες, τεσσάρες. Άκου. Το πολύ πολύ ΑΕΚ να πάει στην Ψηρού. Άσε Ζηρού. Αφήστε το Ζηρού. Ναι. Με ξερακόλυβα, κάνετε πριμπόσιλο. Εμπρός. Τακί, καλησπέρα. Γεια χαρά. Αλέξανδρος από Θεσσαλονίκη. Έλα, Αλεξάνδρε. Πάμε καταρχάς. Τι. Πάμε, πάμε. Ναι, πάμε, ναι. Πες τι είναι να πεις. Πες. Λοιπόν, καταρχάς. Δίκαια είμαστε πρώτοι, ναι. Αλλά μίλα πιο καθαρά, λίγο πιο καθαρά, Αλέξανδρε. Ναι, 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 φυσικά. Δίκαια ήθελε πρώτο το πρωτάθλημα και έχει 20 βαθμού διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να σου κάνω μόνο μια ερώτηση, Ρεστάκη, για το κύπελο. Για το κύπελο, ναι. Για το κύπελο, συγγνώμη. Για το κύπελο, παίρνουμε τον Αστέρα. Θέλω να μου πεις αντικειμενικά. Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός Αστέρα. Ναι. Αυτό σου έχει μείνει εσένα. Γιατί, τώρα. Κάτσε, για να το λες, κάτσε. Για να σου έχει μείνει ένα παιχνίδι πριν 3 χρόνια, προφανώς είναι η τελευταία φορά που έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός και έχεις μείνει εκεί. Ναι, ρε φίλε. Όχι, όχι, κάτσε, ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Για να φέρεις ένα παράδειγμα, πάνε να φέρεις ένα παράδειγμα διαιτητικό που ευνοήθηκε κατά τη γνώμη σου Ολυμπιακό. Δεν ευνοήθηκε εσύ σαν Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, άλλο, άλλο. Ρε, άστα να το καταλήξουμε. Άκου, δηλαδή, άκου, περίμενε. Με τον Ολυμπιακό μιλάς, δεν τα κρυβόμαστε. Αυτό κατά τη γνώμη σου ευνοήθηκε Ολυμπιακός. Σε μια φάση, έτσι, που δεν ήταν και τόσο κραυγαλαία. Ωραία. Ναι, αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε, ας πούμε εμείς. Ήταν χέρι. Σου είπα εγώ, θα σου πω εγώ δεν είναι χέρι. Δεν θα απαντήσουμε! Κάτσε, Αλέξανδρε. Αφού ρωτάς, να μην απαντήσουμε! Ένα, ένα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ήταν το τελευταίο παιχνίδι προφανώς για να ανατρέχεις 3 χρόνια πριν. Ήταν το τελευταίο. 4 χρόνια. Τέσσερα. Το τελευταίο παιχνίδι που είχε ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι. Κατά τη γνώμη σου. Ωραία. Ναι, ωραία. Θες να πούμε. Πάμε στο μεταξύ μας, ρε Αλέξανδρε, που είσαι και παιχταράς και μου τα αναλύεις όλα. Πάμε στην Τούμπα. Πάμε στην Τούμπα. Όχι, πες μου εσύ. Πες μου εσύ, εγώ μίλησα πατελονάτα. Πες μου εσύ που είσαι πατελονάτος παντής. Πάμε στην Τούμπα. Πάμε, έλα εδώ, έλα εδώ. Την αποκλείσεις, ρε Μπουμπούνα. Και σου καθυστερείς μέχρι το 122. Προσβάλλεις άλλους παοκτζίδες. Δεν έχεις επιχειρήματα. Τα 5 που έκανες πέρυσι με τον Ιθαγενή, πώς τέτοιους βαθμούς τερμάτισες. Όπου και να πήγαινες πεντάρες έτρωγες. Εσύ άκου τώρα, άκου, ρε, άκου, ρε, είσαι βλάκας. Οι πόλοι που προεδρείται έχουν εσύ είσαι μπουμπούνα. Είσαι μπουμπούνα. Ρε, άκου, άκου τώρα. Άκου, ρε, πίστονα. Λοιπόν, άκου, Αλέξανδρε. Αλεξάνδρα. Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρα. Άκου, κοπέλα μου. Δεν παίρνει κοπέλα πρόκειται. Έκανες μια ερώτηση και μετά σε έκανες... Και ρωτάς, θα σου απαντήσουμε πατελονάτα. Και σου απαντάμε πατελονάτα, έτσι. Και σου κάνω και εγώ μια ερώτηση και δεν σου ανατρέχω εγώ 3 χρόνια πριν. Και ούτε με τον Αστέρα, ούτε με την Arsenal, ούτε με την Dortmund, ούτε με κανένα. Σου λέω στο μεταξύ μας, μια που πήγες να μου το φέρεις σε διαιτησία. Και μου λες άλλα ντάλλον, είσαι Αλεξάνδρα. Έτσι, απλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Τάκη. Έλα, φίλε. Αλέξανδρος από Χαραυγή, δίπλα το γήπεδο. Ναι. Ολυμπιακός, φανατικός, τρελός. Πού είναι το γήπεδο της Χαραυγής? Χαραυγή δίπλα. Πού είναι? Για τους 5 φοιτές, το ξέρεις. Πριν να πει, ρε, ποια Χαραυγή είναι γήπεδο. Ποιο γήπεδο, στο γήπεδο είναι κάτι πυροβολία στην Χαραυγή εκεί πέρα, ρε κοροϊδό.
Πήγαμε και σας παίρναμε πάλι. Είναι μίσο, ρε. Δεν έχετε επιχειρήματα. Βγήκε τώρα αυτό ο βλάκα ο Παουγκζή και το λέω βλάκα. Βλάκα. Γιατί δεν ήξερε τι να πει. Πρόσβαλε και του άλλου εδώ. Εγώ θα σε πάω εφέτο. Βρε μαλάκα τη παρέα. Κάτσε ρε. Του και του παίρνουν τα λεφτά οι παρέα και τέτοια βρήκα να μιλήσει. Ναι, πάω Ολυμπιακό εφέτο. Στο πρώτο λεπτό δεν μου έδωσε μπέναλτι. Τρώ δύο γκολ. Παραδέχτηκε ότι είμαστε καλή ομάδα. Σταμάτησε. Πέρυσι. Με παρακάλαγε να μείνουμε στα δύο. Κάτσε, ναι. Να τα λέμε. Ναι, βέβαια, ναι. Παρακαλάγατε να, μην να μείνουμε στα δύο. Και μην πάρουν πάλι μέσα. Αλλά γκολ, να μην μπουν οι άλλοι. Πέρυσι ξεφτυλίστηκε. Όπου και να πήγαινε, έτρωγε από 5-5, 4-3-2. Τι είναι αυτά που λε τώρα. Και εκείνο το τελικά και εκείνη τη φάση, α πούμε. Με την Τρίπολη, όταν ο σουτάρει ο άλλος και ο παίκτης είναι πάνω στη γραμμή και την κάνει έτσι εδώ. Ο διαιτητής δεν έκανε έτσι όπως έκανε ο Ρομπέρτο Κάρλος στον αγώνα Ρεάλ Ολυμπιακός. Ούτε του Κασία την πουνιά που δεν είδε ο Κάρλος δύο φορές. Καταλαβες. Δεν ήταν. Γιατί αυτό εδώ πρέπει να είστε κάτω φορά να το δείξει. Ο Κάκος άλλος πατελονάτος, όλο στοιχείος έρχεται πάλι σε εσάς. Στο λόγο μου άμα το βλέπα θα το δίνα. Και ο λόγο είναι ο κόλο. Και ο λόγο είναι που θέλετε να κάνετε. Δεν τρέπεστε που είστε βλάκα. Λόγο έχουν μόνο οι Ολυμπιακοί. Και το αποδείξαμε τώρα. Αλλά καλά να πάθετε, γιατί τέτοιο βλάκα είναι και στη διοίκησή σου. Γι' αυτό σα καβαλάει ο άλλο ο απέντάρο. Εσεί τουλάχιστον βλάκε παουτζίδε. Βάζετε και 7.000 και 7 εκατομμύρια, 5 έως 7 εκατομμύρια το χρόνο. Ξεχρεώσατε και τα χρέη σα. Και σα καβαλάει ο Παναθηναϊκό. Ο απένταρος. Γερμανική καλά είναι... να πάθετε. Never και φέτος ούτε πέμπτη να βγείτε. Μα είστε καλά ρε βλέπετε. Ας τον τίτλο, Κώστα. Μιλάω και με έναν άλλο. Εντάξει, από πού να μιλάς, από εκεί ή από πού. Αφίδρομη η τηλεόραση. Ωραία. Λοιπόν, βάζετε και λεφτά, σας τρώει ο άλλος, σας παίρνει τη δεύτερη θέση, σας κοροϊδεύει. Και έχετε ξεχρεώσει τα 10 εκατομμύρια που χρωστάτε, έχετε πάρει κάποιους παίκτες, έχετε επενδύσει και σας τρώει. Και εσείς ασχολείστε τώρα με τον πέναλτι εκείνο. Σε έπιασε ο πόνος τώρα που αδικήθηκε ο άνθρωπο. Πώς το λένε, η Τρίπολη. Και εγώ σου λέω, και είναι τη φάση που κάνει έτσι. Δεν είναι ρε βλάκα. Πάμε στα δικά μας. Αν έχεις παίξει μπάλα. Αν έχεις παίξει μπάλα. Τι αναλύσεις τα μπουμπούνα, ρε που. Τι να πω. Γιατί δεν έχουμε αναλύσει άλλου κι άλλου. Εδώ έχουν εκπαιδεύσει. Ρε, άκου. Άμα όταν μιλά ένα βλάκα, είστε δύο βλάκες. Ο πόνος και ο φόβος που σα έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ναι, μπήκατε, μπήκατε μέσα πρόπερση. Έλα, Τάκη μου, έλα, όχι ρε Τάκη μου, με τον Μπουμπούνα τόσο χρόνο. Καλησπέρα. Δεν δικαιούται, δεν δικαιούται. Καλησπέρα. Είναι άλλα παιδιά που έχουν πάρει και δεν έχουν δηλαδή τόσο εξήγηση. Στον Μπουμπούνα, άκου, τι εντύπωση να αφήσει ο Βλάκας, άκου τα. Βλάκα, δεν γίνεται να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε μαζί σου, γιατί θα γίνουμε τρεις οι Βλάκες, έτσι, κατάλαβες. Ας μείνουμε στους δύο. Πάμε στο επόμενο. Να μείνουμε, να μείνει μόνος του. Μένεις μόνος σου, έκλεισε. Πάμε, έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Ραστήρι, έλα, πάμε. Ο ίδιος, ο οποίος είχε το τηλέφωνο πριν. Πάμε. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Είσαι περικυκλωμένος. Λέω να βγάλει... Μ' ακούτε. Είσαι περικυκλωμένος, ναι. Το όνομά σου. Λέω να βγάλετε το πάνω. Είσαι περικυκλωμένος, σου λέω. Καλό βράδυ, φλάρα. Πρόσεχε τι θα πεις. Καλό βράδυ, άσε τι θα πει, μωρέ. Και μη φωνάζεις και θα ξυπνήσεις τη μάνα σου και θα έχει παντόφυλλα. Μη φωνάζεις μέσα. Θα πηγαίνεις και θα κρύβεσαι κάτω τα σκεπάσματα να μιλάς. Με τις θείες σας στον καναπέ. Ας τις θείες του καθενός. Να... Που ξέρουμε τι χαλιά είναι. Όχι, εγώ δεν πάω με τη θεία του. Ξέρω εγώ τι χαλιά έχει η θεία του. Κάτσε ρε, γράσε να το πω εγώ ρε, μην μου κάνεις να μην τραλιάνεις. Ό,τι λέω εγώ έχω εφήν τον λόγο μου. Με τις θείες σας στο καναπέ. Ο Τάκης, εγώ δεν θέλω θεία. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω καμιά δεύτερη, καμιά τέτοια. Δεν θέλω θεία. Μιλ. Παρακάτω. Ο επόμενος. Εγώ το λέω. Ό,τι λέω, εγώ το λέω. Μιλ. Δεν το λέω, Άκης. Μιλ. Όχι, ρε. Εγώ άλλο. Πάω στο γούστο. Πάμε παρακάτω. Θα... χαλάσαμε τόσο χρόνο για τον Παουκτζή τώρα. Πρέπει πάω στο γούστο το δικό μου. Δεν θέλω εγώ. Εγώ θέλω θεία. Δεν πάω στην μεγάλη. Τι κάνω τώρα. Έλα, πάμε στο. Πάμε, έλα, ανήψη. Έλα, Τακί. Να το καλό βράδυ. Γεια σου, καλό βράδυ. Σε καταλάβαμε τη φωνή. Είσαι ο ίδιος. Πώς πιάνεις εσύ συνέχεια. Πώς πιάνεις συνέχεια. Στα πιασίματα είναι καλή. Ναι. Θες να πιάσεις και... Κάτσε, φάνε. Κάτσε εδώ. Μπορείς να πει κυρίως με τα κάτω, δεν πάω σηκωτώ και... Εγώ τα έκανα αυτά. Εμπρός. Κοίτα εδώ καλώδια που έχουμε εδώ. Έλα, εδώ κοίτα. Έλα, το χαλά. 6 μέτρα καλώδια. Κάτσε, άκου το ένα θέμα. Ορίστε. Έλα, αγόρι μου. Και εσύ. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά οι γονείς μου που είναι γκέι είναι κις. Εμπρός. Εμπρός. Έλα, φίλε μου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης Ολυμπιακός από ζωγράφου. Γεια σου Γιάννη από ζωγράφου. Θέλω να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Ηλία τον Κάπο, που είναι τρελός Ολυμπιακός. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ηλεκτρολόγος. Σπουδάζω στο Πολυτεχνείο. Μπράβο. Και σκέφτομαι όλο μέσα τον Ολυμπιακό. Λύνω διαφορετικές εξισώσεις και σκέφτομαι σαν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μια που είσαι... Ωραία, έλα σου πω, μια και τα λύνεις όλα, κάνε μου τα 3-2 τώρα. Άντε, γεια! Πάρε και την εξίσωση. Φύγε στο Πολυτεχνείο και τι είναι αυτά, πες εδώ... Έλα σου πω, εσύ είσαι ηλεκτρολόγος, εμείς βάζουμε υπογραφή όμως. Άσε με, μωρέ, εδώ πέρα. Το χάλασες, τι έκανε. Τι χάλασε, μωρέ, το χάλασε. Δεν ακούγομαι. Το χάλασες κι εσύ. Σε κόλλησε καλύτερα. Το floor manager, τη λύθηκε με τα καλώδια. Που σε κατηγορούσε. Εντάξει, το μικρόφωνο. Ναι, όλα. Η φάσα είναι εκεί, γιατί με πήραν τηλέφωνο και η φάσα δεν φαίνεται, μου πάνε. Όλα και η φάσα και τα βαζόν. Για πάμε στον επόμενο, να δούμε τι κελεπούρι είναι και αυτός. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Καλησπέρα. Να τα, καλώς τη. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε? Υπομονή. Υπομονή, πάμε, έλα. Παναδημιακός είμαι. Μπράβο, φαίνεσαι και ακούγεσαι. Φήμες λένε πως ο Ζηρού είναι στο γήπεδο και σκοράρει. Τι λέει? Φήμες. Θέλει να κάνει πίπες. Πίπες, να κάνει. Σταματά, κάτσε. Έτσι είπε, μωρέ, τι είχα. Κάτσε, τι είσαι. Ρε, είπε να κάνει πίπες. Έχεις δώσει εσύ δείγματα ακουστικής. Τι θες, άνθρωπε μου. Δεν βγαίνει σήμερα, ξεχάστε το. Αυτά που θέλει να σε πάρει. Δεν θα κάνω πίπες, λέει. Όχι αυτό. Άστο, τι θα πει, ρε. Ρε καπνούρι, μην το πάει το μυαλό σας αμέσως, ότι λέω το παίρνετε... Από τα μπουζί. Ναι. Πίπες για το μπουζί. Α, μπράβο. Πάμε στο επόμενο. Εμπρός. Έλα, τι έγινε τώρα, κοινωνικό έργο κάνουμε, τα βλέπετε. Έλα, τα βλέπετε, θέλω να τα βλέπετε. Αυτά να τα βλέπουν όλοι. Πάμε, έλα. Ναι, γεια σας. Έλα, αγόρι μου, πάμε δυνατά. Ακούγομαι, εγώ είμαι. Αλίμονο, ακούγεσαι, ναι. Επειδή παίρνω πρώτη φορά, εγώ είμαι Αριανός, είμαι από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αγόρι μου, πάμε. Απλά για κάτι συγκεκριμένο θέλω να πάρω να πω, όχι να, ούτε να βρίσκω τίποτα. Ναι. Απλά παίρνω τόση περίεργη εκεί πέρα και το πούλμαν, απλά έχετε ξεχάσει το πούλμαν. Το πούλμαν, ναι, εδώ πέρα, μπράβο, ναι, εντάξει, δίκαιο. Ναι, όχι, το ξεχάσει το πούλμαν. Τόσοι πήραν εκεί πέρα, τόσοι περίεργοι. Το πούλμαν έχει μείνει εκεί πέρα, ναι, κάτω, το βλέπω. Έχει γεμίσει, μωρέ, περιμένουμε το άλλο. Τι να περιμένουμε. Να το δούμε λίγο και το πούλμαν, να πούνε μερικοί μέσα στο πούλμαν, πρέπει. Έχει δίκαιο. Θες και εσύ να πεις ότι. Όχι, όχι, εντάξει, καλό είναι ο Αριάννα, σα τον άρε. Να ξέρα και να μιλήσω. Ρε, δεν ρωτάω σένα. Θες να πεις οδηγό, ανθρωπέ μου. Εσύ, οδηγό. Δεν σα ακούω καλά. Οδηγό. Οδηγό σου λέει να μπει στο πούλμαν. Α, εντάξει, εντάξει. Αυτά. Ζορπίδη. Όλα εντάξει. Ολυμπιακό θα πάει καλά. Σα εύχομαι ότι. Ό,τι καλύτερο έτσι κι αλλιώ είναι μόνο ομάδα στην Ελλάδα που δείχνουν κάτι. Ειδικά στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Να σε... Αυτά πάνω κάτω. Να σε καλά. Να σε καλά και εσύ, Αριανέ, και σε κάθε επιτυχία σου εύχομαι. Καλησπέρα. Αρκεί να μην. Καλησπέρα. Έλα, έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα εκεί, καλησπέρα Ταγκή. Γεια χαρά. Γεια χαρά, Άρης είμαι. Από Σέρες περνώ. Από Σέρες, δύο στα δύο. Δύο στα δύο, Άρης. Έλα, έλα. Το όνομά σου? Γιώργος, φίλε μου. Έλα, Γιώργο, πάμε, Γιώργο. Ήθελα να ρωτήσω λίγο πώς βλέπετε την ομάδα μας πέντες πανέβη. Ο Άρης, για πλάκα. Κοίτα τώρα, άκου να σου πω. Θα ανέβει για πλάκα. Από εκεί και πέρα... Δεν είπα, ο Άρης είναι και η δράμα, επειδή ξέρω, Άκη. Ναι. Εσύ είσαι και η δράμα. Η δράμα είναι 10 βαθμούς πίσω. Θα ανέβει για πλάκα και καλό προπονητή έχει ο Άρης και παίχτες και που δεν είναι για την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, κάτι γίνεται όμως, κάτι με τα χρέη, κάτι τέτοιο ακούγα σήμερα, ότι δεν έχει γίνει η καθάριση. Υπάρχει φόβος να πάτε... Περίμενε,
Ωραία, ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα ανέβει. Πιστεύω ότι θα ανέβει, ο Άρης ότι δεν θα ανέβει, θα κάνει. Όχι, άκουτα, σου πω ποια είναι η πάγια. Ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται και τον Άρη και τον Ηρακλή και την ΑΕΚ, όλες τις ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται μόνο το ΠΑΟ, κρεάτε για. Τι μαλάκας. Μπράβο. Ρε πόσο μαλάκας είσαι. Εσύ φίλε. Ρε που να... Πρώτη φορά βλέπω ΠΑΟΚτζή. Να κάνει τον Αριανό σε Ολυμπιακούς. Να βαφτίζεται Αριανός. Σε Ολυμπιακούς. Και να μιλάει σε Ολυμπιακό. Ρε σας έχει αυτή η μπουγάτσα με κοιμά που τρώτε. Σας έχει πειράξει στο... Στο κολο... Σταμάτα, ποιο... Στο κολάντερο. Πώς το λένε μόνο. Όχι, κάτσε ρε με τα κολα... Με τα άντερα και τα τέτοια και το μυαλό. Τίποτα, το έχετε καμένο. Άστο ρε. Άστο ρε, έχετε καμένο. Δεν πήγε να κάνει μια σπυλοκόλωση, πώς τη λένε. Μια σπυλοκόλωση, πώς τη λένε αυτή ρε. Άτσε ρε. Ναι ρε, Άκη, άστο να το δει το αντερό του που έγινε Αριανός για να την πει σε Ολυμπιακό Παοκτζής πρώτη φορά. Πήγε να κάνει μια σκολοσκόπηση. Ναι, μωρέ, Άκη, πες το ζήτονται. Κολονοσκόπηση. Εντάξει είμαστε. Τι ριγαλάριζε καμπά. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια χαρά. Τι κάνουμε. Καλά, εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Θόδωρας. Ναι. Καλώς, Θόδωρας. Ναι, Θόδωρα, λέγε. Τι να πω, εντάξει, να μας πληρώνουμε, αλλά πέτα από το γρήγορα όμως. Δεν τους προλαβαίνεις ρε φίλε. Η βλακία έχει περάσει τα ελληνικά σύνορα. Ένα πράγμα θέλω να πω εγώ, να κοιτάξει η ομάδα να είναι φέτος στο Europa, να το κοιτάξει καλύτερα. Σωστός. Εντάξει, κανονίστε εκεί πέρα, ξέρετε εσύ τα παιδιά τα δικά μας εκεί πέρα, μέσα στη διοίκηση να τους δώσουν να καταλάβουν ότι φέτος ειδικά έχουμε κάνει πολλές θυσίες. Τι έχουμε κάνει? Θυσίες πολλές. Επιτυχίες. Εσείς, εμείς. Πρέπει να μας εννοώ. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Θυσίες. Εντάξει, να το κοιτάξουμε, να προχωρήσουμε. Τώρα τα άλλα έρχονται. Να δώσω χαιρετήματα στο Λεβέντι, το Μίτσο, τον Πειραιά. Και να μου... Και έχει τάξει ένα γλάρο, ξέρει αυτός. Να. Έχει τάξει ένα γλάρο. Ο Μίτσος, το φιλαράκι σου. Ναι, θα το πάμε στο Βελίγιο. Εντάξει, γλαρό σου πάει. Εντάξει, καλώς. Άντε, ρε Μάκη, να είστε καλά. Να τι είσαι μαζί, καλώς, να είστε καλά. Ναι, εντάξει, αυτό που λέει ο φίλος, φαίνεται, όχι τι φαίνεται. Τι, γλάρο. Όχι μόνο, πιο γλάρο. Γιατί, ότι να το πάρουμε σοβαρά το... Ναι, δεν γίνεται. Αυτό το θέλει και ο πρόεδρος, το θέλει και ο προπονητής, το θέλουν και οι ίδιοι παίκτες και πάνω απ' όλα το θέλουμε και εμείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ολυμπιακός είμαι από Κηφισιά. Ναι, λέγε. Απ' τη Χίο. Κηφισιά, ρε. Α, Κηφισιά. Έλα, λέγε, ναι. Κηφισιά. Ωραία. Χάρι Πότερ λέγομαι. Μα... Εντάξει, Χάρι Πότερ. Και τότε τι θες το... Κάνε το μαγικό. Το Τζακ Νίκολσον. Το μαγικό. Το κάτω μαγικό. Θες το Τζακ Νίκολσον να παίξετε μαζί. Αφού λέγεται Χάρι Πότερ ο άνθρωπος, δεν θα κάνει. Πάρε τον Τζακ Νίκολσον. Τι δουλειά έχει ο Τζακ Νίκολσον το Χάρι Μαζί Πότερ. Παίζανε, μωρέ. Δεν έχει καμία σχέση. Καλό βράδυ, φιλέ. Τα Χόμπιτ. Ποιο? Χόμπιτ εδώ, Χόμπιτ. Ναι, εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλώς είμαι από Ηλιούπολη. Ναι. Και ήθελα να πω πως η Άκη σου γαμάει. Τι θέλεις? Τι είπε? Έκρε. Πες πάλι, για μιλά τι είπες, κάτι δεν άκουσα. Τι, πάει, τον έφαγε ο Νιαγάρας. Εμπρός. Νύχτα είμαι. Ναι. Ολυμπιακός θα μου... Καλό βράδυ. Που... Γελάει μας. Καλό βράδυ. Ρε και Παρασκευγιάτικα, τι κάνετε ρε στη ζωή σας. Όποιος σας νικάει, γαβρωσή, ναι ρε. Ναι, Κώστα μου, όσο λέμε το σύνθημα. Όποιος σας νικάει, γαβρωσή, ναι ρε. Έτσι το λέμε, ή τι αλλιώς. Να το πω αλλιώς. Άσε με ρε, τα ζητήματα. Ξέρω εγώ. Εμπρός. Ρωτάνε εδώ και Κηφισιά Χίος, πώς κάνουμε με καταληξία. Τι Κηφισιά Χίος. Εγώ άκουσα μόνο Χίος. Εσύ άκουσες Κηφισιά. Ναι.
Άστα τώρα αυτά τα πονηρά. Ρε να ήταν τζιά με Κηφισιά, να το καταλάβω. Εγώ άκουσα Χίο. Και τι, ό,τι ακούς. Τι, όχι, θα κάνω, όχι, ό,τι δεν ακούω θα λέω. Μα τι είναι αυτό που είπες τώρα. Εμπρός. Πώς κάνει ο μεγαλύτερος. Γεια σας, μαγκές. Γεια σου, λέει, παιδιά μου. Σταύρος από Ηράκλειο. Γεια σου, Σταύρο. Ηράκλειο. Ηράκλειο. Κοντά στο Άκα. Όταν μιλάει καθαρά και δυνατά, ακούγεται. Ναι. Κοντά στο Άκα, λέω. Κοντά στο Άκα. Τι θες να κάνουμε, σου κάνουμε μεγάλη μάχη. Τι έγινε, προ, εντάξει. Όχι, επειδή δεν με ακούς γι' αυτό. Α, είσαι. Ναι, στο Άκα πού, από την. Πουλάτε και πρέζα. Τι. Ναι, με τη μάνα σου. Τι λέει. Τίποτα, ρε. Την καλογρέζα. Μιλες. Κοντά στο Άκα μένεις. Εμπρός, τέλος πάντων. Έχετε πλάκα εκεί στο Άκα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ρε, Παρασκευή σήμερα. Πάμε να πάτε πιέντε κανένα ποτό. Παιδί, ας το παιδί. Όχι, δεν το λέω για το παιδί. Να πιείτε κανένα ποτό για εσάς τους ανώμαλους που έχετε πήξει στη μαλακία. Κάτσε να μιλήσει το παιδί και το λέμε μετά. Τα κορίτσια στα μπάρ είναι μόνα τους. Και λένε πού είναι κάτι χαϊβάνια σαν και εσάς. Αυτό σου μένει δίπλα στο Άκα, να έρθει να μας υπογράψει. Άντε, έλα. Έλα, καλησπέρα. Μαζί με τη θεία στον καναπέ. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Καλησπέρα, έτσι για να κατευνάσουμε λιγάκι τα πνεύματα. Μια χαρά είναι τα πνεύματα. Ναι. Όχι, σας έχουν εκνευρίσει να πούμε. Όχι, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στα γέλια. Ποιος θα μας εκνευρίσει. Είμαι από τη Μεταμόρφωση, Ολυμπιακός. Εντάξει, αλληλεύε, παιδιά μου. Αλλά τι δεν μας εκνευρίζει, να σου φίλε το παιδί. Όχι, όχι. Πέφτει γέλια τώρα και εσάς δουλεύουμε. Δεν βλέπεις κάτι. Για όνομα του Θεού. Όχι, βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα τώρα και τέτοια. Γιατί εσύ τι κάνει, ο καθένας τι κάνει στο σπίτι του. Δεν έχει ξεκαρτιστεί μα του σπίτι. Άσε, δεν μα ποιο θα μα εκνευρίσει. Το Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο. Εγώ σας έχω χαρακτηρίσει. Σας έχω χαρακτηρίσει ο Steve McQueen και ο Lee Marvin της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Lee Marvin, καλή είναι. Παίζανε, πού παίζανε, σε ποια παίζανε, το ποιο είναι. Παίχτες δεν είπε, για παίχτες δεν είπε. Κάτσε ένα λεπτό, για παίχτες δεν είπε. Όχι, το ποιο είναι, Steve McQueen, εγώ. Ποιον είπε. Εγώ. Steve McQueen είναι ο Άκης. Εγώ είμαι ο Steve McQueen, ένα άτομο. Όχι, όχι. Εσύ ο Lee Marvin. Λίμαρ είναι ο Τάκης. Ηθοποιοί, καλή. Άσο, φιλαράκο, εμένα με φωνάζανε ναι. Γιώργο Δελικάρη. Εμένα με φωνάζανε Γιώργο Δελικάρη. Κάτσε σε ένα ηθοποιό. Όχι, δεν θέλω ηθοποιό. Ναι. Δεν μοιάζει που δεν άδειλε. Πουθενά, μόνο στο Γιώργαρο. Σιγά μοιάζει το Δελικάρη. Στην μπάλα. Συμπάτσα σου λέει ο άνθρωπο. Γεια σου Γιώργα, ρε Δελικάρη, παιχταρά μου. Εμπρό. Τάκη. Έλα. Συμπάτσα σου λέει. Τάκη μου. Είχα πάρει και την προηγούμενη Παρασκευή. Άκουρε Τάκη, είχα πάρει και την προηγούμενη Παρασκευή ναι. Και θέλω προσωπικά σε σένα να εκφράσω ένα παράπονο. Πες το. Είμαι ο Φώτης από τη Μεταμόρφωση που σας έλεγα, που λέγαμε για τον Νίκο τον Γόρα, τον Αίμνησο και τα λοιπά. Μπράβο, ναι. Και με ρώτησες, επειδή σου είπα ότι επιχούντας υπηρετούσα στα τάντς, ότι μήπως ήμουνα επάνω στο τάντς. Ναι, λέω. Λοιπόν, τώρα όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι οξύμορο σχήμα να είμαι τώρα να μιλάω για τον Νίκο τον Γόδα ναι. Και να είμαι πάνω στο τάντς. Άκου, φίλε, για τα λόγια. Κάτσε ένα λεπτό. Είπες για πλάκα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Όχι, ένα λεπτό. Στο πρώτο τίμημα. Είπες για πλάκα, αλλά λίγο με πείραξε. Βεβαίως και σου ζητάω συγγνώμη στο θέμα του τάγκς για το Πολυτεχνείο. Σου ζητάω συγγνώμη. Έλα, με καλύπτεις, με κάνεις. Όχι, δεν σε καλύψα, αλλά το λάθος μου το έκανα, γιατί το πρώτο τηλέφωνο που πήρες, έτσι που δεν ακουγόσουνα, είπα κι εγώ ένα τέτοιο πράγμα, έτσι για αστείο, για να το παγώσουμε, να το τελειώσουμε το θέμα. Αλλά τώρα που ξηγήθηκες έτσι μάγκικα, σου ζητάω συγγνώμη, αλίμονο. Λοιπόν, όχι, εντάξει, η συγγνώμη είναι παντελονάκη. Είναι για τους άντρες η συγγνώμη. Έτσι. Και ο σεβασμός και η συγγνώμη βεβαίως. Είναι χαρακτηριστικά των ανδρών. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, εγώ είμαι έτσι. Ναι, Τάκη μου, δεν κάνω πολιτική. Είμαι κόκκινος παντού. Και στο στρατό έχω κόκκινο φάκελο, είχα κανένα κόκκινο. Ναι, τώρα πως γύρωσα από εκεί μέσα, εντάξει. Άλλη ιστορία. Νομίζω, φίλε μου, νομίζω, φίλε μου, καλέ, τη λύσαμε την παρεξήγηση. Ναι, Τάκη, εντάξει. Αντρίκια, συγγνώμη, έτσι, την δέχομαι, να είστε καλά και πάλι. Και εσύ να είσαι καλά, αλίμον. Καλές γιορτές. Επίσης, και εσύ, όπως είπαμε τώρα, το Steve McQueen και το Lee Marvin, έτσι δεν είναι τίποτα υποτιμητικό. Steve Marvin, καλές είναι, ρε. Έτσι, είστε τυπάδες και οι δύο, και να είστε πάντα καλά και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα. Καλός είναι ο Lee Marvin. Όχι, εγώ θέλω να είμαι ο Montgomery Good. Γίνε ο Montgomery Good. Κακίνε ο Μοντγκόμερι σκέτο. Μας λένε και ηθοποιούς. Με κουκούλα και με...
Εμπρός. Καλησπέρα, Μάικλ Τζάκσον εδώ. Ποιος είσαι? Είμαι ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Μάκης. Ναι. Ο Μάικ Τζάκσον. Οκ. Για πάμε. Ανασύφηκες. Ανασύφηκες. Κάτσε να μιλήσω με τον Μάικ. Έλα, Μάικ. Και θέλω να αγγλικά, Μάικ, γίνεται να μιλάμε αγγλικά. Αν είσαι ο Μάικ Τζάκσον, θα μιλήσουμε αγγλικά. Ρε Μάικ, άκου, κοίτα να δεις πώς θα εξηγηθείς. Μια που είσαι και στο break, κάνεις. Το έχεις δει αυτό που κάνει ο Μάικ Τζάκσον, ένα χορευτικό που κάνει μια έτσι, κατεβαίνει όλο κάτω, αυτό είσαι. Γεια σου, Μάικ. Beat it. Who's bad? Ρε, μην πιάσει το στόμα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι. Τι έγινε και με τον Μάικ. Ναι, όχι, είναι τραγουδισταράς ήταν. Ήταν, ναι. Είχε δώσει, έκανε στον κόσμο πολλά πράγματα. Έδωσε ναι, αυτά. Έδινε, ναι. Κάτσε τώρα, ναι. Η Ιεροσιλία. Έτσι. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου και σένα. Είμαι ο Κριστάτου, ο φίλο του Μάικ. Ποιο είναι ο Πρίνσλεϊ. Ο Πρίνς. Ο Πρίνς είσαι. Το Μπεκτρόπνι το έχει. Εσύ αναστήθηκες κι εσύ. Είχες πεθάνει ή τι είχες. Όχι. Ζει αυτός. Δεν πέθανε πολύ αυτός. Τι γίνεται αυτή τώρα. Αυτή η εκπομπή έχει αναστήσει νεκρούς. Ναι, αναστέλνουμε και νεκρούς. Αυτή η εκπομπή έχει αναστήσει νεκρούς. Και ο Μάικλ Τζάκσον πριν από λίγο ήταν στο τηλέφωνο. Ζή, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος. Και ο Βασιλιάς αυτός. Αυτός ποιος ήταν, ποιος? Ο, ο τελευταίος. Ο Πρίνς. Ποιο, ο Πρίνς ήταν, ποιος ήταν αυτός, δηλαδή, το παιδί. Ο Πρίνς ζει. Ο Πρίνς ζει, ωραία, ας πούμε, ο ποιος ήταν ο Πρίνς λέει. Τι, ο Πρίνς λέει, ποιος ήταν αυτός. Λοιπόν, με αυτά και μετά, έλαβε το πεντάγραφο της Αμερικής. Λοιπόν, έτσι σας νικάει ο Ολυμπιακός. Πώς είναι, το Lee Marvin. Σας έχει τρελάνει. Και το Steve McQueen κάθε Σαββατοκύριακο. Όχι, εγώ το Μίρνι Marvin. Μοντκόμερι. Το Marvin δεν το ξέρω, δεν ωραία. Το, το βλέπω. Καλώς ήταν, μαγιά σου λέω. Είμαι ο Τάκιαρος και τέλος. Τάκι σκέτο και εγώ. Τάκι σκέτος, ναι. Γαμώ και το Steve McQueen. Ναι, και το Marvin, τον άλλον. Και ο Marley. Πώς τον είπες μόνο. Lee Marvin, είσαι ο άνθρωπος. Ναι, Lee Marvin. Έπεσε κάτι καμπόικα, καλώς ήταν, σκληρός. Εγώ πάντα ήμουν με τους Ινδιάνους. Α, με τους Ινδιάνους. Φίλος των Ινδιάνων ήταν. Ήμουν το ψηλό κοντάρι. Καλό βράδυ. Γεια σας το ψηλό κοντάρι.